100% καταπληκτικό τσουκροχοπίπερο αγάπες ζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες κάτω δωθέ. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, ρε με. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια για να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία παρασκευιάτικη, μία μετασυλλαλητήρια ζουμουζάδα. Έχουμε καλή διάθεση, ε? Εντάξει όλα, ε? Σας θέλω εδώ, σας θέλω δυνατούς, σας θέλω χαμογελαστούς, σας θέλω γεμάτους αυτοπεποίθηση, γεμάτος περηφάνεια, γεμάτος πίστη, γεμάτος ζουμοσύνη κατά τον τομπροσύνη, εμπιστοσύνη και διάφορα άλλα. Τι κάνετε πουλάκια μου, παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα κυρίες και κύριοι, είναι διάχυτη, είναι ξεκάθαρη, νομίζω είναι εξόφθαλμη και εξωάκουη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, τις φτιάχνουμε εμείς, δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα νομίζω ότι είμαστε εντάξει με το ίντερνετ, ανέβασα χθες την εκπομπή και στον τοίχο μας, τη χθεσινή, για τα ζουμουσάκια από το εξωτερικό. Γιατί είστε πολύ εκεί έξω, γιατί σας αγαπάμε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα σας αγαπάμε και με ιδιαίτερο τρόπο και πολύ, γιατί είστε μακριά, αλλά η εκπομπή γίνεται οφάλιος λόρος με την πατρίδα, με τους φίλους, με την ομάδα, με την Τούμπα, με την πόλη, με όλα αυτά που αγαπάτε, με όλα αυτά που σας συνδέουν. Και όσο καλά και να περνάτε έξω, όσο τέλεια και να είστε έξω, το μυαλό είναι πάντα εδώ. Και αυτό δεν σας το λέει κάποιος που του έχουν πει πως είναι να ζεις έξω, και εγώ έζησα εκεί 9 χρόνια στη Γερμανία όταν ήμουν πιτσιρικάς και εγώ το ένιωθα αυτό, αλλά και όταν οι γονείς μου μιλούσαν για την πατρίδα και έλεγαν Ελλάδα, τα μάτια γέμιζαν πάντα. Σας έχω πει πολλές φορές, βλέπαμε καμία στη Φραγκφούρτη, στο Κάσελ, στο Κόρμπαχ, καμία νταλίκα με ελληνικά νούμερα, πηγαίναμε και ακουμπούσαμε τα λάστιχα της νταλίκας. Να δούμε από πού είναι, από ποιο μέρος της Ελλάδας. Και νιώθαμε ότι είναι κάτι τόσο δικό μας. Νιώθαμε ότι αυτά τα λάστιχα έχουν πατήσει το χώμα της πατρίδας. Έτσι απλά. Την πατρίδα αυτή που τη διαχειρίζονται διάφοροι λιμοκοντόροι, διάφοροι περίεργοι τύποι, διάφοροι συμμορίτες, διάφοροι σε διάφορες επιτροπές, σε διάφορες θέσεις περίεργες, ονόματα δεν λέμε για να μην τρέχουμε στα δικαστήρια. Αν αυτοί νομίζουν ότι το λέμε για αυτούς, τι να πω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, το γνώθισε αυτόν, είναι μια δύσκολη ιστορία. Και ναι, είναι, χρειάζεται μια εσωτερική διαχείριση, ένα βαβάο παπαπάου. Έχω να δω. Μπροστά μου έχω να δω. Πολύ καιρό. Τέτοιο πάθος, τέτοια τρέλα, τέτοια αποφασιστικότητα, όπως εχθές στο υπέροχο συλλαλητήριο. Φυσικά και είμαστε εκεί στην Καμάρα μαζί με εκλεκτούς φίλους. Για το σκεπτικό θέλετε να μας πεις, ναι. Η Μαρούπα με το Ναρκούδι, ναι. Αυτό. Ναι, και. Ότι τελικά. Ναι, αλλά ρώτησε τη ζαχαροπλαστία, λέει. Για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Μάλιστα. Και. Είπαν αυτοί ότι. Όχι, η Μαρούπα του είπε. Ναι. Όχι, αυτή είπε ο Αρκούδης. Ο Γουίνι. Ο Κροκόδηλος. Ο Καμίλας, όχι. Άλλο. Εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά. Ο Γατόπαρδος. Πάλι ότι ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά. Καλά, έφυγε. Ναι. Να γίνει και μετά το παιχνίδι. Μάλιστα. Και τελικά. Ναι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Λατρεύω το αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό. Κοτσαρίνα. Μήπως δεν με αγαπάς πια. Όχι. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα ένα ραδιοφωνικό γλέντι. Ελάτε να τα κάνουμε όλα άνω κάτω. Ελάτε να κάνουμε σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ, να ξυπνήσουμε την πόλη υπέροχα. Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου σε επανάληψη πριν την εκπομπή. Δηλαδή άλλαξα τον εαυτό μου. Πολύ πλάκα έχει. Ωχ, θέλω αυτό το χαλί όμως. Αυτό θέλω για να μιλήσω για τα χθεσινά. Μία τζούφια εργάσιμη Πέμπτη βράδυ.
χωρίς να υπάρχει προεργασία εβδομάδων, χωρίς να υπάρχει προετοιμασία με προγραμματισμό, με επικοινωνία του θέματος για πολύ καιρό στα μέσα. Ξέρετε πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα. 20 μέρες πριν, 15 μέρες πριν, ένα μήνα πριν, λες ότι στις 29, στις 30, στις 31 το βράδυ, τάδε ώρα αυτά, να έρθει κόσμος από την επαρχία, να είναι κλειστά τα μαγαζιά, να προετοιμαστεί όλος ο κόσμος. Έτσι γίνεται κανονικά. Το λέω σε αυτούς που χθες περίμεναν πώς και πώς. Πώς και πώς περίμεναν αυτό το πράγμα να έχει αποτυχία. Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι 10.000 ψυχές, 10.000 στόματα εκπροσώπησαν τα εκατομμύρια όλων των παοξίδων στον κόσμο. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό ήταν κάτι που το κάναμε έτσι. Κάναμε ένα έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι για το χαβαλέ μας πήγαμε. Έτσι, απροετοίμαστοι, χωρίς να υπάρχει η προετοιμασία, χωρίς να υπάρχει ο προγραμματισμός εβδομάδων, χωρίς να υπάρχει η επικοινωνία στα media, στα social media που έπρεπε όλο αυτό το διάστημα, τίποτα. Και μια εργάσιμη, μια Πέμπτη απόγευμα. Έτσι για πλάκα μαζευτήκαμε 10.000. Την επόμενη φορά λοιπόν, εσείς που περιμένατε να μαζευτούμε τι, 100, 200, 500 άτομα, αυτό θέλατε και να βγάζετε φωτογραφίες και να λέτε να, δεν πήγαν. Τον είδατε τον κόσμο πως κατέκλυσε χθες την πλατεία και την Εγνατία και την Αγγελάκη. Αυτό ήταν μόνο ένα πολύ μικρό ανθυποδειγματάκι από αυτά που έρχονται. Έχει να σας πει αυτός που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Και δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Εμείς είμαστε αλίμονο, δεν. Έτσι για πλάκα λοιπόν, μία Πέμπτη, μία τζούφια εργάσιμη μέρα, μέσα στη βδομάδα, ούτε καν Τετάρτη που είναι κλειστά τα μαγαζιά. Έτσι ρε, μία Πέμπτη. Μία ελαχιστότατη επίδειξη δύναμης. Το ξαναλέω, δεν παρηγυρίζει κανένας επειδή 10.000, έτσι. Δεν λέμε αυτό, λέμε ότι έτσι όπως έγινε, σήμερα το λέμε, μεθαύριο βγαίνουμε, χωρίς αυτό το πράγμα, ούτε να προετοιμαστεί όπως έπρεπε, γιατί ο χρόνος έτρεχε. Έτσι απλά τους δώσαμε, ρε παιδί μου, ένα τσικ. Ένα τσικ. Το επόμενο που θα το ξέρουμε πολλές μέρες πριν, το επόμενο που θα γίνει σε άλλη ώρα, είτε πριν από μάτς, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, να μην είναι εργάσιμη, περιμένετε και θα δείτε. Αν εμείνετε σε αυτό το έκτρωμα που φτιάξατε, σε αυτό τον εμετό, σε όλο αυτό που στήσατε για να μαυρώσετε και να κυλιδώσετε τον πιο καθαρό σύλλογο του κόσμου, περιμένετε και θα δείτε. Χθες ξεφτυλιστήκανε. Τα είπαμε το μεσημέρι με τον Βασιλόπουλο, γιατί αυτά γίνανε μετά από την εκπομπή μας και εγώ δεν έχω κανένα ζόρι και κανένα πρόβλημα να πω ότι βγήκαν στο Μετρόπολης. Έχουμε πει πολλές φορές, ωραίο είναι να λέμε, βγήκε λέει και μίλησε σε ένα ραδιόφωνο. Τι σε ένα ραδιόφωνο? Στη συσκευή? Και εγώ να μιλήσω σε μια ηλεκτρική κουζίνα. Και ο άλλος μίλησε σε μια σόμπα. Να λες το όνομα, δεν είναι όπως θέλουμε και εμείς όταν έχουμε κάνει μια επιτυχία. Ασχέτως που όταν πρώτη μετά από 40 χρόνια βγάλαμε το στρατηγό Μανάβη να μιλήσει, μίλησε σε ένα ραδιόφωνο, ούτε καν στην εκπομπή, καλά δεν το συζητάω έτσι, ούτε καν στο Λίμπερο, ούτε καν στο Τατσαρό, τίποτα, μίλησε απλά ο στρατηγός, έτσι. Λοιπόν, εμείς σας δείχνουμε ότι, και δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα για το Μετρόπολης, γενικότερα μιλάω. Γιατί και εκεί έχω εξαιρετικούς φίλους και τους αγαπώ ιδιαίτερα, και τον Κουλιανό και τον Καστάνη. Αλλά λέω, εκεί βγήκε λοιπόν και μίλησε. Καλό είναι να λέμε την πηγή. Δεν παθαίνουμε τίποτα, δεν μας πέφτουν τα μούτρα. Ούτε μας ακούτε εμάς επειδή αγνοείτε την ύπαρξη των άλλων. Μας ακούτε επειδή συνειδητά επιλέγετε εμάς να ακούσετε αυτή τη στιγμή. Μπορεί μετά να ακούσετε κάτι άλλο, μπορεί να μην ακούτε τώρα και να ακούσετε μετά. Αυτά είναι έτσι, παιδιά. Λέω ξανά λοιπόν. Βγαίνει ο Αρκούδης
Και ξαναλέω, πώς γίνεται αυτοί όλοι και έχουν περίεργα ονόματα. Πραγματικά. Γιατί δεν το λένε Παπαδόπουλο. Έτσι. Παπαδόπουλο. Ένα φυσιολογικό όνομα. Γεωργιάδης. Ένα όνομα τέτοιο. Τέτοιο. Χριστίδης. Έτσι. Καραγιάννης. Λέω ονόματα, ρε παιδί μου, που είναι φυσιολογικά. Ένα τέτοιο όνομα. Αρκούδης, ρε φίλε. Γιατί εμένα μου έρχεται να πάρω τον Τέφι και να βγω έξω και να τραγουδάω «Φρέ με ένα χρυνάκι, με πόντιζες φαρμάκι, έλα ως εδώ που σε λαχταρώ, τα ολομαύρα σου μάτια, με γαράνε χιλιά κομμάτια». Αρκούδης. Θέλω πάντα να επισκεφτώ με ένα βάζω μέλι και να βλέπω το μέλι σε αυτό το παχύ μουστάκι. Θέλω, ρε παιδί μου, εγώ προσωπικά. Αρκούδης. Ούτε καν αρκούδος. Αν το αρκούδος θα ήταν πιο γούτσου. Ε. Αρκούδος. Και δεν φοβάσαι, ας πούμε, άμα μπλέξει μαζί του ότι θα φας το ξύλο του αρκούδι. Ε. Τι έγινε, ας φίλε, μάλωσα με αυτό μάλωσα. Καλέσα, λες σοβαρός δηλαδή. Τι. Ας φίλε, βάγα το ξύλο. Το ξύλο του αρκούδι. Κατά το ξύλο της αρκούδας. Βγαίνει λοιπόν, γιατί αρχίσανε να μολογάνε, αρχίσανε να τους φεύγουν τα λογάκια τώρα λίγο-λίγο, και λέει, χθες τι, ότι παιδιά, ακούστε λίγο να δείτε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε και τα λοιπά, ναι, αυτά, η Μαρούπα ήρθε και μας βρήκε και είπε, πήγα, ρώτησα, έψαξα, άκουσα και στην Ξάνθη μου είπαν ότι είναι του Σαββίδη. Δηλαδή, έρχεσαι σε τρία γυράδικα επάνω στη Λαμπράκη και ρωτάς, ας πούμε, παιδιά, τι άποψη έχετε για τον Ιμπρεσιονισμό, και σου λένε τα τρία γυράδικα, φανταστικός ο Ιμπρεσιονισμός. Ω, ξέχασα να χαμηλώσω τα μηνύματα. Μια στιγμή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα, αμέσως, οι κόρνες. Λέει λοιπόν ο Αρκούδης, πήγε ρώτησε, λέει, η Μαρούπα, αυτή ήρθε και μας είπε, λέει, υποβιβασμός. Της βάζουν το ηχητικό μετά της Μαρούπα, εγώ, λέει, έχω να πω ένα, ότι δεν φοράει παντελόνια ο Αρκούδης. Άτσα μεταξύ τους και κρύβεται πίσω από τα δικά μου φουστάνια. Εγώ, λέει, πήγα, λέει, ρώτησα και ναι, αλλά είπα όχι όμως υποβιβασμό και ναι και... Αυτό. Και ο Αρκούδης είναι αυτός ο οποίος γνωμοδότησε. Εγώ είπα όχι, γιατί πήγε να την πάρει Τούρκος, λέει, την Ξάνθη. Μόλις όπως είπαμε, ότι αυτό εμείς δεν κάνουμε. Και αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία ατάκα η Ζέτα Μακρυπούλια στο παραπέντε. Μου τη θύμισαν εχθές οι αγαπημένοι μου φίλοι, η Λιάνα και ο Σωτήρης, και είναι αυτή. Είναι τρελή. Όλοι τους είναι τρελή. Έρε, κατημηνήσεις που θα πέσουν. Αυτό. Αυτή είναι, παιδιά, η ατάκα. Αυτή είναι ακριβώς η ατάκα. Εγώ δηλαδή χάθηκα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη ιστορία. Είναι τρελή. Όλοι τους είναι τρελοί. Έρε, κατημηνήσεις που θα πέσουν. Μήνυσε και στη Μαρούπα, φυσικά, από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα ανοίξουν τα τηλεφωνάκια. Θα δούμε ποιος έπαιξε με τις μοίρες μας, με τις τύχες μας. Ο Κούλης χθες, ο πρωθυπουργός. Και μην μου πει κάποιος το λες Κούλη. Για τον Τσίπρα, Αλέξη τον λέγαμε. Εμείς γιατί, κοίταξε, στην εταιρεία. Έλα, περίμενε με λίγο. Ναι, περίμενε με λίγο να πω κάτι που θέλω και μετά θα βγεις πάλι να μας εξηγήσει, γιατί είναι φοβερό το, η επιχειρηματολογία είναι άνευ προηγουμένου. Βγήκε ο Κούλης χθες, τι να πει. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα. Θα τον πιάσω το Μητσοτάκη, να ξέρετε. Τον πατέρα τον είχα μάθει πολλές ώρες προσπάθειες για να πιάσω τη φωνή. Ο συγχωρεμένος. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο βήμα της Βουλής και γιατί να το κρύψω με άλλωστε. Βλέπω τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και δεν χωρεί καμία αμφιβολία περί αυτού. Έλεγε ο πατέρας, ο συγχωρεμένος, κουνώντας τον ώμο. Τώρα ο γιος είναι πιο είναι άλλο ύφος. Λίγο τσιβδός ο πρωθυπουργός και άλλοι. Νομίσατε, κύριε Τσίπρα, ότι το ποδόσφαιρο
είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ψιτ, έχουμε να σου πούμε κάτι. Ναι, για εκατομμύρια ανθρώπους το ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ, η ιδεολογία τους, οι αρχές τους, οι αξίες τους, ναι, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πολύ σημαντικότερο από τους πολιτικάντιδες, από τα ψέματα, από τις κομμένες συντάξεις, από την εξαθλίωση, από την ανεργία, από την υποτίμηση αυτής της πλευράς της Ελλάδος, από τη διαρκή περιθωριοποίηση αυτού του μέρους. Αυτό έχουμε να σου πούμε. Και ναι, το ποδόσφαιρο για πολλούς ανθρώπους είναι ένα αποκούμπι, μάστορα. Και άλλη φορά να πηγαίνεις διαβασμένος στη Βουλή, να μην λες αυτά που λες. Άδειασε βέβαια την Επιτροπή, γιατί είπε ότι είναι γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση, το ξαναλέμε, καμία απόφαση. Αλλά εμείς θα του πούμε για μία ακόμα φορά, καμία τροπολογία δεν θέλουμε. Αυτό βροντοβόναξαν εχθές χιλιάδες άνθρωποι. Καμία δεν θέλουμε ρε, καμία χάρη δεν γουστάρουμε, δεν θέλουμε. Θέλετε να βάλετε τώρα τι, ταυτόχρονα, κοιλίδα στη δική μας πεντακάθαρη ιστορία και να προετοιμάστε και το έδαφος για τα έσχη που έρχονται, γιατί αποκαλύπτονται για τα στημένα μάτς όργια. Όργια. Ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε ήδη συνομιλίες, βγαίνουν τα έσχη. Να δούμε πού θα κρυφτούν όλοι αυτοί. Πού. Και γελάει ο κόσμος βέβαια. Μπήκε λέει σε τρία ροζαχαροπλαστεία και ρώτησε. Παιδιά τι νοσ είναι τα... Βρε γυναίκα τι νοσ είναι τα παιδιά. Παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας. Α, τι τρώτε εκεί. Ω, σαραγλάκια, σαραγλάκια. Ναι, παιδιά, πείτε μου λίγο, η Ξάνθη είναι του Σαββίδη. Πάω δίπλα και στους άλλους που τρώνε καζάντιπι. Γεια σας, παιδιά, ρώτησα δίπλα αυτούς που τρώνε σαραγλάκια και μου είπαν ότι Ξάνθη του Σαββίδη. Εσείς για πείτε μου λίγο, παιδιά, εσείς. Α, ναι, βεβαίως είναι. Δύο στα δύο μπήκε και σε τρίτο τρία ζαχαροπλαστεία. Πώς σας θυμάστε που λένε 120 ενωμένα εργοστάσια συνιστούν. Ή 120 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν τάδε. Σκύπ ήταν όμο, δεν θυμάμαι κιόλας. Αριέλ. Ορτέγα. Πεκτάρα. Έτσι που λες κύρα Μαρούπα μου. Έλα να σε κεράσουμε ένα γαλακτομπούρεκο. Έλα, ένα σιροπιαστό. Και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα βράδυ διάβασαν υποτίθεται την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 31 Ιανουαρίου ακόμα δεν είχαν την τσίπα να βγάλουν το σκεπτικό. Μάλλον αργούν αυτοί που το καθαρογράφουν και συνεχίζει τη φαρσοκομωδία. Αυτά περί Grexit και τις ψευτοαπειλές του Πρωθυπουργού, τις ακούμε βερεσέ, είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές, δροσερό αεράκι στα ξέπλεκα μαλλιά μας. Και όσο για αυτούς που ανέφερε ότι άμα δεν συνετιστείτε και αυτά και έτσι, ψάξε δίπλα σου, πολύ κοντά σου να δεις. Μνημόνιο συνεργασίας, κύριοι, σε περίπτωση που δεν συνετιστείτε. Μνημόνιο συνεργασίας για τους προέδρους που θα χάσουν τα έσοδα. Καταρχήν, ο δικός μας πληρώνει από την τσέπη του τόσα χρόνια. Άλλος έπινε του Champions League και έπαιρνε τα έσοδα. Πρώτον. Δεύτερον, ψάξε να βρεις από πού προέρχεται, ποια είναι η πηγή της τοξικότητας, ποιος δεν θέλει να μείνει τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, ποιος θα έχει εσωτερικά προβλήματα, ποιος θα κυνηγάνε με κορνέδες και είναι και χοντρός, δεν μπορεί να τρέξει. Ψάξε να βρεις από πού προέρχεται όλο αυτό. Η πίεση αυτή που κλιμακώνεται στους διαιτητές, στους παράγοντες, τα βρυσίδια, τα μπινελίκια, οι απειλές, ψάξε να βρεις, πολύ κοντά σου είναι αυτό που αγκάλιαζες στις φωτογραφίες. Εκεί να ψάξεις. Όχι στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Και βέβαια, όπως είπαμε και άλλες φορές, τώρα αρχίζει όλη η ιστορία. Αυτό χθες ήταν απλά ένα μικρό δειγματάκι. Ένα μικρό. Και βέβαια, ο κόσμος, άψογος, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό, κανένας δεν τολμάει, γιατί ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για την αξιοπρέπειά μας και τι διακυβεύεται εδώ, τι προσπαθούν να κάνουν πάλι, πώς προσπαθούν μέσα σε τρία χρόνια να μου κλέψουν πάλι στα χαρτιά ένα πρωτάθλημα, αφήστε με να παίξω.
Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος όσον ήθελα να πω εγώ στον πρόλογό μου. Την Κυριακή έχουμε αγώνα. Δύσκολο παιχνίδι. Ο Βάζελος τον τελευταίο καιρό είναι ανεβασμένος. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν αυτό που τους ζήτησαν οι οπαδοί μας που πήγανε χθες στην προπόνηση. Κλείστε τα αυτιά σας, είμαστε μαζί σας, είστε οι καλύτεροι, δείξτε το, βγάλτε την ψυχή σας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρόσωπο, όχι όπως αυτό με το Βόλο, όχι όπως αυτό με τη Λαμία, όχι όπως αυτό με την Τρίπολη, που είναι τρεις κακές εμφανίσεις. Αν εξαιρέσει κανένας το μάτς με τον Όφη για το κύπελο, η ομάδα έχει δείξει ένα πολύ μέτριο πρόσωπο τελευταία. Και επειδή δεν θέλουμε να τα ρίχνουμε, βεβαίως είπαμε οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, ξέρουν τι γίνεται γύρω, βλέπουν τον πόλεμο, τον καταλαβαίνουν, θέλουν να θυμίσουν οι παλαιοί, αυτοί που ήταν εδώ τότε με την κλοπή και τη Σερπαντίνα, ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Μαουρίσιο, ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Βαρέλα, όλοι αυτοί που ήταν εδώ, να θυμίσουν στους τωρινούς, στο Σφιντέρσκι, έτσι, στον Αουγκούστο, σε αυτούς που ήρθαν μετά, στον Εσίτη, στους παίκτες που ήρθαν μετά και δεν το έχουν ζήσει. Να τους περιγράψουν με γλαφυρό τρόπο πώς αυτό το συχαμερό κατεστημένο έστησε την άλλη φορά μια ολόκληρη φαρσοκομωδία με έναν ξεφτυλισμένο ηθοποιό που έκανε τον πεθαμένο επειδή τον χτύπησε μια ανοιχτή σερπαντίνα στον ώμο, σφάδαζε λες και ήταν στρατιώτης από το πλατούν που τον χτυπούσαν οι σφαίρες και του γαζώναν το κορμί, και πώς οι δίθεν τρομοκρατημένοι, αυτοί που μια ζωή φώναζαν για το ψεύτικο πρωτάθλημα του Γαβρού με Βάλνερ, πρωταθλήματα κύβδηλα και ψεύτικα στα χαρτιά, μπήκαν και αυτοί στο δρομάκι και πήραν ένα τίτλο στα χαρτιά και στα δικαστήρια. Προσποιούμενοι τους τρομοκρατημένους. 0-0 βγαίνουμε, 1-0 δεν βγαίνουμε. Και γελάκια και φωτογραφιούλες και χαβαλέ μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες λοιπόν, οι παλαιοί να τους πούν, να εξηγήσουν. Ξέρετε τι κάναμε εμείς την άλλη φορά? Ξέρετε τι κάναμε? Βγάλαμε την πιο τρανή, την πιο ιστορική αντίδραση που έχουν βγάλει οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα ever μετά από κλοπή. Και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι θα λυγίσουμε, ότι θα γονατίσουμε, ότι θα κλάψουμε, ότι θα φοβηθούμε, ότι αποκαμωμένοι θα παραδώσουμε την πανοπλία μας και θα φυγομαχήσουμε, εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι θα λιποψυχήσουμε, ότι θα δεν θα υπάρχουν αποθέματα, εμείς βγάλαμε όλα τα αποθέματα που είχαμε και τους δείξαμε πόσο βαριά τα έχουμε τα αποθέματά μας και σαρώσαμε τα πάντα και πήραμε ένα αίτητο πρωτάθλημα, κατακτήσαμε ένα ακόμα double. Μιλήστε εσείς, είπα λέει στους καινούριους. Στο Γιαννούλη που ναι μεν παίζει τώρα εδώ, ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν στην ομάδα τότε. Σε όλα τα παιδιά που ήρθαν μετά, εξηγήστε τους. Εξηγήστε τους, γιατί αυτό πρέπει να κάνει πάλι. Θα μου πεις και θα με ρωτήσει κάποιος, καλά ρε Τσάτς, αυτό θα γίνεται τώρα δηλαδή? Και γιατί πρέπει εμείς να τρώμε κάθε φορά, να τρώμε κάθε φορά τον εαυτό μας? Γιατί θα πρέπει εμείς κάθε φορά να βγάζουμε αποθέματα, να πρέπει να σηκωνόμαστε μετά από το χτύπημα? Γιατί θα πρέπει να κάνουμε πράξη το KRS, τα περιμητίδο, λεβαντάρσε, έσω ομπλιγκατόριο? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μπορεί να πονάει, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί είμαστε ο ΠΑΟΚ. Και δεν θα γίνουμε ποτέ το κατεστημένο. Γιατί ακόμα και δυνατοί που είμαστε και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και οικονομικά και διαιτητικά και μηντιακά πλέον, πόσο χάρηκα που είδα σήμερα τον Κώστα Πανάκα 6 και με το που άνοιξα τα μάτια μου ανοίγω και βλέπω το Χασαπόπουλο με την Βούλγαρη και φιλοξενούσαν τον Κώστα Πανάκα που μίλησε όπως θα μιλούσε ένας από τους απλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και μπράβο στον άνθρωπο, δεν τον ξέρω καν, δεν έχουμε ποτέ ούτε χειραψία ανταλλάξει με τον Πανάκα, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, βλέπω τα αποστερίσματά του και μίλησε και είπα για μία ακόμα φορά, όπως είπα και με τον Γκαγκάτσι προχθές, γεια στο στόμα, μπράβο που τα λες έτσι.
Λέω λοιπόν ξανά στο ερώτημα και πάω στο διάλειμμα, γιατί ήδη αναβοσβήνουν 5 λαμπιόνια εδώ και άλλα 3 έξω. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς. Αυτό είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία μας, αν θέλετε και μέσα στη μοίρα μας. Τι! Πάντοτε να έχουμε απέναντι να πολεμήσουμε με αυτούς, με δάφτους. Θέλεις γεωγραφικά, θέλεις από πλευράς επιρροής, από πλευράς πληθυσμού, θέλεις επειδή πάντοτε ήμασταν οι καθαροί και πηγαίναμε το σταυρό στο χέρι και βλέπετε τι γίνεται. Αλλά έχουμε να τους πληροφορήσουμε το εξής. Ένα, ότι έτσι γιγαντώθηκε αυτός ο λαός, έτσι γιγαντώθηκε αυτή η ομάδα, έτσι ατσάλωσε και έγινε χαλκέντερος ο χαρακτήρας μας και έτσι προχωράμε. Και έτσι θα προχωρήσουμε και τώρα. Και αυτό μας τρέφει. Τέτοια θέλουμε. Σας ευχαριστούμε που μας υπενθυμίζετε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Σας ευχαριστούμε που δείχνετε για μία ακόμα φορά το συχαμερό σας πρόσωπο και πώς πρέπει εμείς πάντοτε να είμαστε σε αυτή την εγρήγορση. Τρεις βαθμοί λοιπόν. Σε πρώτη φάση αυτό πρέπει να κάνει η ομάδα. Να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και όλα τα άλλα αφήστε τα στον κόσμο, στον πρόεδρο, στον Καγκάτσι, στον Λευτέρη Δούκα. Σε όλους αυτούς που γράφουν, σε όλους εμάς τα ραδιόφωνα που έχουμε το δικό μας ρόλο. Εγώ δεν θα μπορώ να παίξω την Κυριακή. Αλλά νιώθω ότι και εγώ και οι ακροατές και όλος ο κόσμος που λέει ότι ανήκει σε αυτή την οικογένεια, ο καθένας με το δικό του ρόλο, από το δικό του μετερίζει, θα κάνει αυτό που πρέπει. Κάντε κι εσείς αυτό που πρέπει. Τσακίστε τους το ηθικό των άλλων, περιμένουν να σας δουν επηρεασμένους, αποκαμωμένους, φοβισμένους, αποσυντονισμένους, αποδιοργανωμένους. Αποδείξτε τους ότι αυτό το πράγμα πάλι θα μας ξαναφέρει το μαχαίρι στα δόντια και τη σπίθα στα μάτια. Αυτό έχω να πω. Δεν είπα καν χορηγούς. Ξέρετε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εξαιρετικά και υπέροχα πράγματα. Θα δώσω τη Δευτέρα, θα δώσω ένα υπέροχο κινητό, Redmi, Xiaomi, καταπληκτικό. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Υπάρχει λόγος και θα σας πω τη Δευτέρα γιατί. Αιγαίων και στο διοικητήριο 214.000 στον delivery και στο Ρεόκαστρο 695666, φοβερά, πεντανόστιμα, θαλασσινά, πεντακάθαρα, εκλεκτά, υπέροχα όλα. Νικολαίδης Αχροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237.163, τον ευχαριστούμε και για τη Βασιλόπιτα. Εκεί θα βρείτε και ψωμάρες και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και τουρτάρες, τα πάντα όλα υπέροχα. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, 20 χρόνια μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, κάντε τη βόλτα σας απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας για το Ρεόκαστρο, μπείτε μέσα, πείτε ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι κορυφαίος, ήρθα να δω τι έχεις. Πληρώνετε όπως θέλετε και το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και να ξέρετε δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, 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 εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Το μυαλό την Κυριακή στο μάτς με τον Βάζελο. Αυτό. Αυτό τώρα και όλα τα άλλα θα τα αναλάβουν και η νομική και η διοίκηση και ο λαός όταν πρέπει. Χθες ήταν, το ξαναλέω, μόνο ένα πολύ μικρό, μια προκαταβολή. Μπορούμε να το δούμε σαν μια μικρή ψυχική προκαταβολή. Αυτοί οι 10.000 που ήμασταν. Ε, έτσι ρε παιδί μου, έτσι απλά κάναμε ένα τσικ. Και αντί να βγούμε να πιούμε ένα καφεδάκι, αντί να πάμε για ένα τσιπουράκι, βγήκαμε έτσι 10.000 και περπατήσαμε, απλά κάναμε ένα έτσι. Εκεί στην Καμάρα. Παιδιά, υπήρχε γάμος στην Παναγία Δεξιά. Δεν ξέρω, το είδατε. Υπήρχε γάμος. Δηλαδή το παουξάκι αυτό, ο τιτάνας αυτός ο αγέροχος, ο αέναος ο υπέροχος, το φόβητρο αυτό, το φρούριο ήθους, είπε στη γυναίκα, ρε γυναίκα, τι θα παντρευτούμε τώρα σε αυτό το Κυριακό. Ε, δες μια ώρα νωρίτερα, το κάνουμε Πέμπτη, 6 ώρα εκεί στην Παναγία Δεξιά. Θέλεις? Αγάπη μου, ναι, μια ώρα νωρίτερα, έτσι, έτσι, έτσι. Πέμπτη. Και θα δεις πόσο κόσμο θα έχουμε. Πόσο κόσμο. Αγάπη μου, τι είναι όλοι αυτοί με τα σπρώμαρκα σχόλια. Ήρθα να μας ευχηθούν. Είναι οι φίλοι μου. Είναι τα αδέρφια μου. Είναι τα παουκτσάκια. Καλά βρε. Το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί. Και ο Παπαχρήστος ήταν εκεί φυσικά. Και ο Γκαρσία και πολλοί κόσμος. Εννοείται, δεν χρειάζεται να πιάσουμε έναν έναν. Είπαμε, αυτό ήταν μια πολύ μικρή προκαταβολή. Πάμε τώρα στις γραμμές. Να ανοίξουμε 23-10-287-888, αναβοσβήνουν 5 λαμπιόνια, πάμε σε αυτό που έχει πάρει 8 και 9 λεπτά. Θέλω να δω πραγματικά. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί!
Έχω πάρει και πιο μπροστά, η αλήθεια είναι. 8 και φορά... 8 και μια φορά είχες πέρσι, είχες τον Ιχολύπτη μέσα και είχε πυροβοληθεί και σου μου είχε φυλάκι σιγουρός. Του λέω εσύ δεν πειράζει. Μου λέει και βγαίνω στον αέρα και μου λες έχεις ένα τριήμερο ποιος είσαι. Αλλά λέω φίλε τι να κάνουμε τώρα, μην λέμε και τα μυστικά μας τι κάνουμε. Έλα αγοράκι μου, έλα. Πες μου λίγο. Σκούφος είμαι. Έλα ρε σκούφε. Δεν παίρνω κάθε μέρα αλλά δεν αντέχω σήμερα, δεν αντέχτα. Αγόρι μου, αγόρι λοιπόν, μου. Έλα πάμε σε ακούω. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, τα φέραμε όπως θέλαμε εμείς, έτσι. Έτσι το κάνανε οι τύποι. Δηλαδή ήταν τόσο καραστημένη όλη η υπόθεση. Όλα. Και καταφέραν να μας δικάσουν κατά κάποιο τρόπο και να μας βάλουν να βγάλουν πόρισμα και τη ρετσινιά πάνω, που αυτός ήταν ο σκοπός τους, γιατί προφανώς και δεν βρήκαν κάτι άλλο. Λίγο πριν να εκδικαστεί το μεγάλο σκάνδαλο που έχουμε μπροστά μας. Τα στημένα μας. Εντάξει, και δεν έγινε τίποτα. Και πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Καταφέρανε και είπανε ότι είδανε και φτιάξαν την κοινή γνώμη, που στην κοινή γνώμη έχει σχηματιστεί ότι το άκουσε η Μαρούπα, το είπε, δηλαδή το διαδώσανε από πριν. Ακριβώς. Και οποιοδήποτε στην Ξάνθη να πήγαινε να ρωτούσε, τι θα έλεγαν, αυτά ακούγονται. Ότι ακούγεται αυτό το πράγμα, ότι ο Σαββίδης έχει πάει την Ξάνθη και ψάχνουν να μεταξύ ξέρουν να δουν τι συμβαίνει. Ακριβώς. Τώρα το πώς την πήρε, γιατί την πήρε, αν δικαιούται να την πάρει και αν όντως την έχει πάρει και ποιος την έχει πάρει και Klein Man on the Line. Δεν τους ενδιαφέρει κανένα, γιατί έτσι η δουλειά τους έγινε. With the Fraulein. Klein Mann. Ναι, ναι, ναι. With the Fraulein. Έτσι, ακριβώς. Απέναντι. Δηλαδή η δουλειά έγινε τέλεια. Και καταφέρανε πολύ απλά να μην ασχοληθεί κανένας με το ζήτημα, να μην ασχοληθεί κανένας με τα υπόλοιπα. Σκούφε. Οι υπόλοιποι και δίνουν τροφή φυσικά στα παπαγαλάκια. Απέναντι έχει εγκλήματα, φίλε. Και όχι σχήμα λόγου. Εγκλήματα, το καταλαβαίνετε. Ασχολείται κανένας με τα εγκλήματα που έχουν γίνει απέναντι? Έχεις δει καμία ΑΕΚ να ασχολείται? Ποιος βρε, ποιος, άσε το. Η ΑΕΚ που όταν έπεφτε το ξύλο με τον Πλατανιά σφύριζε διάφορα και εμείς δεν ξέρουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Άσε τώρα, τους είδαμε και αυτό, άστο, τους είδαμε. Οι γείτονες που ζούνε από τον ίδιο Κουρβανά που ζει και ο Αγγολούπης και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Και πού σε φτάσανε, έτσι, να φοβάσαι να πεις το όνομα του Μαρινάκη? Για να μην φας μήνυση. Βέβαια. Γιατί ψέματα θα πεις, Ακουστή? Εξαρτάται τι θα πεις. Έχεις μετά. Τι θα πεις Έχεις μετά. Έχεις σκοπό να πεις ψέματα? Ότι είναι κατηγορούμενος, δεν είναι κατηγορούμενος. Φυσικά. Για στιγμή. Δεν είναι κατηγορούμενος για συμμορία και στημένα παιχνίδια. Βεβαίως. Δεν είναι κατηγορούμενος και ύποπτος στη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή, που θα γίνει ελπίζουμε κάποια στιγμή, αν μείνει κανένας μάρτυρας για τον Ουρένα. Δεν εμπλέκεται το όνομά του εκεί μέσα. Γι' αυτό δεν είναι κατηγορούμενος. Τι είναι? Δεν είναι. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πρόσεξε εκείνη την υπόθεση, πρόσεξε τι λέμε. Έτσι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν είναι κατηγορούμενος ο ίδιος. Συγγνώμη λίγο. Από το Κοριόπολης δεν βγήκε, τον Ουρένα. Άλλο το Κοριόπολης. Άλλο τα στημένα, άλλο μην μπλέξεις δυο υποθέσεις. Από το Κοριόπολης βγήκανε όμως τον Ουρένα. Βρήκανε τον Ουρένα. Ή κάνω λάθος? Ναι, αλλά είναι άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, εγώ με σένα μιλάμε για μια απάτη, αλλά δεν έχουμε σχέση με την απάτη. Πρόσεξε. Πολλοί εμπλέκονται μέσα. Πολλοί είναι μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε ειδικά για την υπόθεση του Νουρένα, πως μιλάμε. Έτσι. Μας ακούνε και την κάθε κουβέντα. Τώρα, ποιος είναι, τι είναι και τα λοιπά. Δηλαδή, πραγματικά το νιάου νιάου στα κεραμίδια. Έτσι. Το ξέρει όλη η κοινωνία. Εδώ έπρεπε. Όχι, όλη η Ελλάδα ξέρει άλλα πράγματα σύμφωνα με αυτούς. Όλη η Ελλάδα ξέρει άλλα πράγματα. Ο τρίτος ξάδερφος που αγόρασε το ξενοδοχείο. Αυτό είναι, φίλε, κατάλαβες. Τι μου λένε, να ρωτήσω εγώ κάτι, λίγο κάτι. Όταν ο Παναθηναϊκός αγόρασε το προπονητικό κέντρο από τον Πανιόνιο του Πανιωνίου, γιατί δεν άνοιξε Λουθούνη, εκεί δεν υπήρχε συνειδιοκτησία. Από τον Τζακίρι, το Απίλιον. Ναι, δεν υπήρχε συνειδιοκτησία εκεί πέρα. Όχι, όχι, εκεί δεν είναι, φίλε. Φού δεν είναι, δεν έχει ζαχροπλαστεία με σιροπιαστά. Τρία ζαχροπλαστεία έκανε 3-pit η Μαρούπα. Σούπα μούπε σούπα με μαρούπα. Θα κάνετε και εκπομπή. Φοβερό, φίλε. Δηλαδή, μας θέλουν να μας τρελάνουν. Μας χαίρεται να μας τρελάνουν. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Την κάνουν πολύ καλά. Είναι άρχοντες στην προπαγάνδα. Δίνουν τροφή εδώ πέρα στους καλοθελητές, στους δικούς μας τα αυτάκια, τα παιδιά της γειτονιάς που δεν έχουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Να έχουν να λένε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά. Και καθόμαστε εμείς όλα, ας πούμε, εδώ πέρα και ζούμε τις καταστάσεις που ζήσαμε πριν 2 χρόνια τέτοια εποχή πάλι, έτσι. Γεια σου, Σκούφε, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Ανδρούτσο. Λοιπόν, έλα, Θοδωρή. Χθες αυτό δεν ήταν συλλαλητήριο. Αυτό ήταν λαϊκό δικαστήριο, φίλε. Παλμός, φίλε, πολύ το χάρηκα. Αυτό ήταν λαϊκό δικαστήριο. Το πρόλαβα έστω και στο τέλος, λόγω σκασμένου λάστιχου.
αλλά ήταν λαϊκό δικαστήριο. Αυτοί οι άνθρωποι εχθές, οι Μάο Μάο, οι πάνθρωποι. Αυτοί. Παιδάκια, αποφάσισαν... παππούδες, ναι. Γιαγιάδες, μικροί, αυτοί μεγάλοι, οικογένειες, φίλε. Έτσι. Έτσι απλά. Έτσι απλά μια Πέμπτη, μια τζούφια Πέμπτη απόγευμα, εργάσιμη, Θοδωρή. Εργάσιμη. Αυτοί δώσαν την πιο ηχηρή απάντηση και στα παπακαλάκια τα δικά μας εδώ, αλλά κυρίως και στους κάτω. Αν ανοίξουν καλά τα αυτιά τους και ακούσουν τι είπε ο λαός εχθές, θα καταλάβουν πολλά πράγματα. Αν ανοίξουν ακόμα καλύτερα τα αυτιά τους και ακούσουν κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες που βγήκαν στον αέρα. Τώρα, περίμενε. Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει, φίλε. Περίμενε. Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει. Θα γελάσω κάθε επικραμμένος. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για λαθρεμπορία καυσίμων. Είναι κακούργημα. Πολλά. Είναι πολλά. Πάρα πολλά. Η λέξη εγκλήματα που χρησιμοποίησα δεν είναι μεταφορική. Που λέμε, ας αυτούς έχει κάνει εγκλήματα. Εδώ είναι, παιδιά, κυριολεκτική η έννοια της λέξης. Έχουν κάνει εγκλήματα. Αυτοί που πανηγύριζαν ότι δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση, γιούπι, είμαστε συμμορία. Και επέρονταν κιόλας γι' αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ένα είναι κακούργημα και το άλλο είναι πλημέλημα. Γι' αυτό πανηγύριζαν. Γιατί πάνε να τη βγάλουν λάδι πάλι. Κατάλαβες? Γιατί εξαφανίστηκαν οι μάρτυρες, φίλε, από την άλλη ιστορία με τον Νουρ. Τώρα να δεις πόσοι ακόμα θα εξαφανιστούν από άλλες ιστορίες που έχουν γίνει. Και όσο για τις απειλές του Μητσοτάκη για Γκρέξι και τέτοια, κάντο. Εμείς θα επιζήσουμε. Αυτοί να δούμε τι θα κάνουν. Έλα. Εμείς θα επιζήσουμε. Ελάτε, κάντε το Γκρέξι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Ελάτε να ξεφτυλιστείτε. Κανένα. Ελάτε να γίνετε ρόμπες. Έτσι του τα γράψαν, έτσι τα είπε. Είναι άσχετος με το θέμα. Έχει κάνει μεγάλη γκέλα με την επιλογή του με τον Αβγενάκη. Τον έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα. Έτσι, έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους βουλευτές του της Νέας Δημοκρατίας, εδώ της περιοχής μας, της Μακεδονίας ολόκληρης. Και έχει βάλει το αυτογκολ της 20ετίας, φίλε. Ο τύπος. Και όπως πολύ σωστά τον είπε ο Τσίπρας εχθές, πείτε λέει ποιοι είναι τα βατζίδες, ονομάστε τους. Για τους ονομάζετε, λέει. Είσαι πρωθυπουργός, βγαίνεις και λέει τα βατζίδες, πες ονομάσέ τους, ποιοι είναι. Λες τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, ονομάσέ τα, ποια είναι αυτά τα διαπλεκόμενα, τι είναι, εφημερίδες, περιοδικά, κανάλια, πες τα. Για τα λες. Ακριβώς. Τι περιμένεις να τα πεις. Λοιπόν, και όσο για το όνομα Αρκούδης, ναι. Να ξέρεις ένα πράγμα, είναι κατοχυρωμένος, το λέω. Πιστεύω είναι παρατσούκλε. Μας δουλεύει όλους. Λέγεται Χατζησταυρίδης. Είναι Αρκούδης. Ναι. Το έχει κατοχυρώσει με ένα γυναίκα μου λόγω φαγητού, να ξέρεις. Το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω διάλεξε το Αρκούδης για να δείξει ότι όλη αυτή η υπόθεση τον μέλει πάρα πολύ. Και το γράφει με έψιλον και με γιώτα. Μου είπε εγώ, αυτή μου. Μιλάμε για 5 χρονών στον νηπιαγωγείο. Εσύ το έχω. Όχι εγώ, κυρία. Η Μαρία μου το έφερε. Η Μαρία, ρε τότε. Πλάκα κάνεις αφού. Όχι, Μαρία. Μαρία, λέω εδώ. Όχι, κυρία, εγώ. Τότε το πήρε το παιχνίδι. Αυτό θέλει. Εγώ πάντως, να ξέρεις, θα πάω να ανοίξω ζαχαροπλαστείο στην Ξάνθη. Κανονικά θέλει. Μετά τις επισκέψεις της Μαρούπα θα γίνουν. Ναι. Απλά θα βάλω ένα χαρτί μπροστά. Σαν αυτό που έχει ο περιπτεράς στην Ομόνια που λέει δεν δεχόμαστε ερωτήσεις. Άμα πας στην Ομόνια, παλιά, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το περίπτερο και διάλεξε πλατεία, υπήρχε ένα χαρτί που έλεγε δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω κάτι, δεν απαντώ σε ερωτήσεις. Ο περιπτεράς, φαντάζομαι, φίλε, πρέπει να τα είχαν κάνει αερόστατα. Και θα πουλάω μέλι, φίλε, να το ξέρεις. Μέλι, όλο και κάποιες αρκούδες θα έρχουν να πάρουν. Γεια σου, γεια σου, Θοδωρή. Φιλιά. Ναι. Καλημέρα! Αχ, καλώς το παιδί! Τι μου γράφει τώρα η Χρύσα, άκου, ακούστε παιδιά! Στο zoomusu.gr για τα θέματά μας που αφορούν Μαρινάκη, ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ, Ιβάν, δηλώσεις ακόμα και χθες για το συλλαλητήριο, μας κάνουν αναφορές από το Facebook! Φανταστείτε παιδιά! Για τα θέματα αυτά έτσι και τα. Και η Χρύσα τα κείμενά της τα προσέχει πάρα πολύ! Σαν να τα γράφω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα μέσα, ούτε βρυσίδια, ούτε μπινελίκια, ούτε απειλές, τίποτα! Μπράβο. Ζήτω η δημοκρατία. Έλα, Δημητράκη, χαμήλωσε τελείως το ραδιοφωνό σου γιατί μικροφωνίζεις. Καλημέρα. Ναι. Δημήτρη, χαμήλωσε το... Το έχω κλείσει. Το έχεις κλείσει, ε. Μάλιστα. Είμαι ο Ζαχαροπλάστης από τον Ξάνθη. Έλα, Ζαχαροπλάστη. Ναι. Ονομάζομαι Ξανθιώτης. Έλα. Άιντι μαλέ, τσικούλα τα τσικιτάν, τσικιτάν. Θα σας πω την αλήθεια τι ακριβώς έγινε.
Πες μας. Ήρθε η κυρία Παπαρούνα από μένα να με ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και της είπα ότι κάποτε ο κύριος Σαββίδης είχε πάρει τη ΣΕΚΑΠ και μετά τη βούλησε. Και τα χρήματα που πήρε αγόρασε το καρναβάλι της Ξάνθης και μάλιστα της κάλεσε στο καρναβάλι όλη την επιτροπή και τα κουστούμια τα δίνει Βορειάν. Βέβαια σε αυτό το πράγμα επενέβησε και η Ξάνθη, ήθελε αυτή να βούσει τα κουστούμια πρώτη. Και τελικά συμφωνήσανε ότι τα κουστούμια θα φορέσουν του κ. Σαββίδη τη μισή παράσταση που θα γίνει στο καρναβάλι, την άλλη μισή της Ξάνθης. Και έτσι τα βρήκανε. Αλλά η κυρία τα ξέχασε όλα όταν πήγε εκεί πέρα. Μητσό, είχε πει κάτι στις κουβιές. Πιστεύω ότι φέτος η πιο trend στολή, γιατί κάθε καρναβάλι υπάρχει, ρε παιδί μου, περιμένει ο κόσμος να δει ποια θα είναι η στολή της μόδας εκείνης της εποχής, από την επικαιρότητα. Φέτος νομίζω ότι η στολή μέλος της ΕΕΑ, δηλαδή τι ντύθηκες, Αρκούδης, εσύ Μαρούπα. Πιστεύω μέλος ΕΕΑ θα έχει πάρα πολύ σουξέ. Για το άλλο, τι είπε όταν είπε για τα φουστάνια, δεν είπε ότι κρύβεται πίσω από τα φουστάνια. Είπε η Μαρούπα ότι αυτός δεν φοράει παντελόνια και κρύβεται πίσω από τα δικά μου φουστάνια, ναι. Και εκείνος τι απάντησε, ξέρεις. Για μέσα τι. Αραπάς, περνάς. Γεια σου Μίτσο! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Ναι! Καλημέρα. Παρεπιπτόντως κάτι τελείως άσχετο να πω, γιατί μας αφορά όλους μας. Το κρούσμα αυτό που υπήρχε στο ΑΧΕΠΑ δεν είναι αυτός ο ιός που έρχεται από την Κίνα να μου κοροναϊός. Αυτό βγήκε τη νύχτα, εξετάσαν τα αποτελέσματα του ανθρώπου αυτού, του 60χρονου, δεν είναι αυτός ο ιός. Το λέω γιατί πάντα τα κανάλια, οι ειδήσεις παίρνουν το φόβο, πουλάει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν. Τα τελικά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Έλα Χριστάρα μου, έλα. Σε ακούω αδερφέ μου. Εμείς έχουμε δικούς μας ιούς, δεν έχουμε ανάγκη. Καλά, και κόρες. Το βλακοϊό έχουμε. Α, αυτό τον ιώνες, ναι, το βλακοϊό, ναι, το βλακοϊό εδώ. Ο ιός του ζαχαροπλάστη επίσης, πάρα πολύ. Το ζαχαροπλάστη, εντωμεταξύ ξέρεις γιατί φημίζεται η Ξάνθη, έτσι. Για τις καριώκες. Ναι, ναι. Αν βγάλεις το κάπα με το λάμδα όμως, όχι, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Τι ζητάς, τι ρωτάς. Τι ρωτάς, τι ζητάς. Άστο γιατί και αυτά τώρα δεν θέλουμε να ρίξουμε το επίπεδό μας. Αληθεύει ότι ο κύριος Αρκούδης το όνομα λέγεται νηστικός. Το μικρό το και καλό στο παιδί. Τι, θα χορέψεις, παιδιά, δεν έχω φάει τίποτα, είμαι νηστικός. Είναι φοβερό. Περίμενε τώρα, θα φέρει Μαρούπα γλυκά από την Ξάνθη. Λες στην επιτροπή τώρα. Είναι φοβερό, τέτοιο ξεβράκωμα. Έβγαλε λέει ανακοίνωση ο Πανιώνιος. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι του Πανιώνιου, εσείς που μιλάτε για παραπτύματα, υπάρχει, χθες το ανέβασα στη σελίδα μας στο Facebook, στις συνομιλίες που ο κύριος Βρέντζος μιλάει με παράγοντα του Πανιωνίου και κανονίζουν πώς θα κοροϊδέψουν τον κόσμο του Πανιωνίου, ούτως ώστε να πλασάρουν ως φθηνό και καλό προπονητή τον Ελευθερόπουλο, ο οποίος τελικά θα πληρωθεί το μισό συμβόλαιό του τον Ολυμπιακό. Αυτά τα λένε οι νόμιμες υποκλοπές της ΕΕΠ και υπάρχει στη δίκη και τα στημένα, αγαπητοί κύριοι του Πανιωνίου που μιλάτε για πολυδιοκτησίες κτλ. Αγαπητοί ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΕ ο Άρης, αν δεν θέλετε να έχετε καμία σχέση με την προηγούμενη ΠΑΕ, αποποιηθείτε και οποιαδήποτε άλλη επιτυχία, έστω και αν είναι προπολεμική, πριν 200 χρόνια. Αλλιώς δεν γίνεται να κρατήσουμε μόνο τα θετικά τα οποία θέλουμε, αλλά τα χρέη να τα αφήσουμε στην παλιά εταιρεία. Και είναι συχαμερή η στάση σας, αποδεικνύει για ποιο λόγο υπάρχετε, γιατί ζείτε. Την ώρα του Σελαλητηρίου. Όταν έχει ένα πρόβλημα, βγάζετε ανακοίνωση. Την ώρα ακριβώς. Πάντα okay. Για να δείξετε τι. Να δείξετε το κόμπλεξ σας, έτσι. Πάμε στο Βρουντόταυρο. Τι είπε, λέει, ότι είναι υπέρ της νομιμότητας. Ναι. Πέθαναν και τα δηλαδή, εμείς λέει, τα δάκρυα. Εμείς δεν προκαλούμε, λέει, τη βία, ούτε κάνουμε προπαγάνδα. Δεν θέλουμε, λέει, στα πολιτικά γραφεία. Όχι, παιδιά, εσείς στέλνετε στη Λάρισα τον φόρο από την Κοκκινιά με σφυριά να δέρνει. Έτσι λέει η αστυνομία, ότι δικός σας οπαδός ήταν αυτός και μίλησε με όλα τα γραφεία της ομάδας σας πρωτού φύγει και μετά αφού γυρίσει και πήγε στο σεξ όπιο. Πράγμα που εμείς δεν το βγάζουμε σαν δικαστική απόφαση. Απλά έτσι διαβάσαμε, έτσι γράφτηκε. Εννοείται, μα γράφτηκε, δεν το είπαμε εμείς, το είπε η αστυνομία. Τώρα αν η αστυνομία λέει ψέματα, να τις κάνουν μήνυμα. Βεβαίως. Δεν το βγάζουμε το δεν υιοθετούμε, λέμε, έτσι. Όχι. Δεν υιοθετούμε. Σιγά να υιοθετήσουμε το βουνό, ούτε δεν μιλήσαμε για καμιά ΠΑΕ.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι άλλο, Κωστή. Σε κάποιες συνομιλίες ακούνε για έναν ποδοσφαιριστή, λέει, Μανολάς. Ένας Μανολάς, λέει, ναι. Όταν πάει, λέει, από την, ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ναι, μιλάει με ένας αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, κύριος Βρέντζος, αν δεν κάνω λάθος, με το θείο του, και λένε πώς θα γίνει να του δώσει τα 300 χιλιάρικα μαύρα. Μαύρα! Δύσκολο είναι αυτό, Κωστή, να βρούμε αν αυτά τα 300 χιλιάρικα μπήκαν κανονικά σε λογαριασμό ή ήταν μαυριτανικά. Ναι, νομίζω και αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν φαντάζομαι. Πολλούς Μανολάδες, δεν σκέφτομαι πολλούς Μανολάδες πάντως. Μήπως ήταν τη Μανολάδα που πουλάνε φράουλες εκεί, που θυμίζονται γι' αυτό. Μπορεί, φράουλες Μανολάδος. Βέβαια, εξαιρετικές, μπαμπάτσικες, γεμάτες. Λοιπόν, Κωστή μου, αυτοί προσπαθούν να βάλουν μια τεράστια κοιλίδα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Πρώτον, αυτή την επιτροπή Καρνάβαλο να την εξευτελίσει, να την διαλύσει, και τον προϊστάμενό της, ο οποίος ήρθε με ένα μόνο σκοπό, ήταν ο αναλώσιμος, ο εύκαιρος, ακριβώς, να τους κάνει τη δουλίτσα. Ένας αυτοφοράκιας της υπόθεσης αυτής. Αυτοφοράκιας με τις πλάτες του Πρωθυπουργού. Ό,τι και να πει ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που τον κρατάει ακόμη, είναι συνυπεύθυνος και είναι, ακριβώς, ο κύριος υπεύθυνος. Ακριβώς, ακριβώς. Ας μην ψάξει, ας ψάξει αλλού, αλλού να ψάξει. Βάλανε μια τεράστια κοιλίδα για να καλύψουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλων των εποχών που ξεκίνησε χθες. Και περιλαμβάνει μαζί με αυτό άλλες 100 υποθέσεις, όπως είπε ο Θοδωρής. Και το λαθρεμπόριο καυσίμων. Και χίλια δυο άλλα. Έτσι. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ όπου χρειαστεί. Ακόμη και στο διαπλανητικό δικαστήριο. Παντού. Να πάει, παντού. Να πάει. Αυτό θέλουμε. Να δικαιοσύνη. Να πάει, δεν ζητάμε αυτό εδώ, τίποτε αυτή άλλο. Την που αυτό. Πάνω μας. Αυτό. Οτιδήποτε άλλο δεν πρέπει. Και στηρίζουμε την ομάδα και όλες τις κινητοποιήσεις που θα κάνει ο κόσμος. Όλοι με ό,τι δύναμη έχουμε. Ακριβώς. Σήμερα εξαφανίστηκε αυτή η μεγαλειώδη συγκέντρωση εχθές. Ναι, ναι. Όλα τα πρωτοκόλλα κανονικά, όλα. Κανονικά. 10.000 άνθρωποι κατέβηκαν και διαδήλωσαν. Που αν μαζευτούν σε από το πουθενά, έτσι. Εποχή. Το ξαναλέω. Ναι. Από το πουθενά, μία εργάσιμη απογευματινή μέρα, έτσι. Από το πουθενά. Και το εξαφάνισαν, Κωστή μου. Έγινε, Χριστάρα μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Άντε, Κωστή. Έλα, ρε Τάσο. Έλα, γόρι μου, έλα, έλα. Έλα. Λοιπόν, πραγματικά ιστορίες για αρκούδες, ναι, με όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα, ιστορίες για αρκούδες. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε τώρα ο Σωσίας του Μπαρμπαστάθη με την έτοιμη να πούμε κατηγορία, ναι, να παίξει το παιχνίδι. Ξέρουμε όλοι πιανού. Λοιπόν, αυτοί όλοι που τους έχει πιάσει ευτυχία ξαφνικά ότι και μην είστε χαζοί και για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο, είναι επαγγελματικό, επιχειρηματίες, ως διαμαγείας ξυπνάνε μόνο όταν βλέπουν αντιδράσεις από την πλευρά μας. Ναι, ναι. Το ότι όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε μια συγκεκριμένη ομάδα που είναι βουτυγμένη μέσα στη βρωμιά, εκεί ξεχάσανε, εκεί μάλλον δεν τους είχε πιάσει ευτυχία για εθνικό διχασμό, για τα χωριστή Ελλάδα στα δύο, ότι το ένα, ότι το άλλο. Ναι. Μόνο όταν αντιδράσεις θυμούνται, έτσι, αυτό το μότο και το μαμότο που λες και εσύ. Και το άλλο, και το άλλο, Τάσο. Καλά, βγαίνετε για την μπάλα, για ένα πετσί βγαίνετε στον δρόμο, για τα άλλα γιατί δεν βγαίνετε. Καταρχήν βγαίνουμε όποτε γουστάρουμε και για ό,τι θέλουμε. Και δεν είναι μόνο η μπάλα, είναι ένα μέρος μόνο η μπάλα. Από αυτό που γίνεται σε αυτό το μέρος της Ελλάδος, εδώ, σε αυτή την πόλη. Σε αυτούς τους όλους τους μοσχαροπανίβλακες να θυμίσουμε ότι έχουμε βγει και για τα μνημόνια και για τα... Αυτοί φυσικά όμως που έχουν και αυτό για το και μότο για τη Μακεδονία δεν έχουν βγει για τίποτα στη ζωή τους. Είναι οι ίδιοι που όταν το αφεντικό τους θα τους πει στη δουλειά ότι θα τους κόψει κάνα κατοστάρικο έτσι να βαντζηλίκι, θα πούνε yes men και μπορεί να γυρίσουν και το ποπουδάκι από την άλλη πλευρά άμα έχει λίγο ορεξούλες και λίγο τέτοιο... σηκωμάρες, εννοώ να σηκωθεί από το πρωί το αφεντικό, λοιπόν, και θέλει να τους περάσει κανένα περκινολόγο. Εντάξει, είναι οι άνθρωποι που συνήθως δεν διαμαρτύρονται για τίποτα. Ακριβώς. Υποτακτική στη ζωή τους, μηδέν αίσθηση όσον αφορά ότι σε κάτι θα πρέπει να αντιδράσουν. Μιλάμε ότι όλοι αυτοί έχουν παθητική γαλακτομουσχαρίτιδα τελείως. Και όχι και γιατί αυτοί να κρίνουν εμάς για το λόγο για τον οποίο θα βγούμε στον δρόμο. Και είναι αυτοί που θα μας πούνε. Γιατί θα μας πούνε. Καλά βγαίνετε γι' αυτό. Εσύ που με ρωτάς εμένα, τι είσαι εσύ.
Και ποιος είσαι, εσύ, αυτός ένα μηδέν είσαι. Εσύ που ρωτάς εμένα, έχεις δει ποτέ για κάτι στη ζωή σου έξω να διαμαρτυρηθείς, να κοντραριστείς, ακόμα και να συγκρουστείς, ρε πρόβατο, επρόβατο. Δεν χρειάζεται, Τάσο, δεν εξηγώ πλέον. Όλοι αυτοί, δεν χρειάζεται να εξηγήσω, δεν έχω καμία υποχρέωση. Έτσι ακριβώς. Όλοι αυτοί λοιπόν οι υπερασπιστές ξέρουμε πιανού, άμα αύριο μεθαύριο υπάρχουν κρούσματα και πεθαίνουν παιδιά από, γιατί θα κυκλοφορεί κάτι στην αγορά που σκοτώνει, ακριβώς, να μην μετά έρθουν. Δεν, είναι μετά δεν θα είναι ο κοροναϊός. Α, μπράβο. Αυτά, άκουλε, θα φτιάξουμε μνημόνιο. Καταρχήν δεν τρέπεστε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λέξη που βύθισε τον κόσμο και έβαλε τον κόσμο να πηδάει τα μπαλκόνια, ρε ξεφτυλισμένη. Άλλη λέξη δεν βρήκατε να πείτε, μνημόνιο, αυτό βρήκατε να πείτε. Που βύθισε τον κόσμο στην κατάθλιψη και τον γέμισε ψυχοφάρμακα και πηδάει ο κόσμος από τα μπαλκόνια εδώ και πόσα χρόνια. Μνημόνιο για το ποδόσφαιρο. Ψάξε δίπλα σου να βρεις αυτούς που αγκαλιάζεις. Ναι. Τώρα τους πιάσαν όλες οι ευτυχίες και τώρα αρχίσαν να ανακαλύπτουν οι μεθόδους για μνημόνια και Brexit και Brexit. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα που δεν υπήρχε αντίπαλο δέος και αυτό το άγριο κατασκεύασμα. Μια χαρά! Βέβαια, αφού το έπαιρνε ο Γαύρος από Νοέμβριο μήνα, μια χαρά ήτανε. Έδινε και την πασούλα στο Βάζελο να πάρει το Market Pool, 2-3 φραγκάκια. Έτσι, όλα καλά. Ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα ανέβουν, όλα τακτοποιημένα, φίλε. Τους χάλασε τη μανέστρα ο Πόντιος. Το και αυτός ο λαός. Ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο και διαμαρτύρεται με αφορμή το ποδόσφαιρο, είναι όπως το λέμε, απλά η αφορμή. Υπάρχουν συσσωρευμένα πολλά πράγματα. Σε αυτή την πόλη πλέον της μιζέριας, της απαξίωσης, του τέλματος, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι η αφορμή μόνο. Αυτό λοιπόν που έζησε ο κόσμος στην περσινή χρονιά, χιλιάδες εκατομμύρια μάτια να δακρύζουνε, να τρελαίνονται τη χαρά τους, είναι από τα πυροελάχιστα πράγματα που έχουν απομείνει σε αυτή την πόλη, ώστε να δίνει αυτό το μέγεθος της χαράς. Ακριβώς. Κάτσε να το στερήσετε και αυτό για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Δεν περνάει αυτό. Εσείς όλοι με μεγάλη ευκολία βυθίσατε αυτή τη χώρα στη μιζέρια, στην καταστροφή, ψηφίζοντας τα μνημόνια μέσα από τα βρωμοκόμματά σας, τα οποία επικαλούνται τη δημοκρατία, αλλά όποιος εκφράσει αντίθετη άποψη που είναι το αφάνταστο της δημοκρατίας, λοιπόν, τον διαγράφεται με τη μία. Το Δωρής Αγοράκη, η χθεσινή κουβέντα του Μητσοτάκη είναι για σένα μεγάλο παράσημο. Έτσι το καταλαβαίνω νομίζω. Είδατε, λέει, εγώ, όταν βγήκε να πουλήσει, λέει, να πάει κόντρα και τα λοιπά, παλαιοκομματικά, με ποδόσφαιρο και τα λοιπά, τον διέγραψα. Παράσιμό σου. Γεια σου Τάσο, σε φιλό. Να σε πω κάτι. Μα λέμε και πράγματα τα οποία είναι και ανακρίβειες, είναι και ασυναρτησίες πολλές φορές. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι με όλους αυτούς, όλους τους πολιτικούς. Απλά τυχαίνει τώρα να είναι στην εξουσία συγκεκριμένη. Και με τους προηγούμενους, θα είπαμε και τις προάλλες, εκλάβησε το πρωτάθλημα και όλοι τα ίδια. Πού είναι αυτοί εδώ οι υπερπατριώτες που στην ουσία αποτέλεσε το πιο σημαντικό τους χαρτί ώστε να τους εκλέξει ο κόσμος για το θέμα της Μακεδονίας που θα προσβάλανε την συμφωνία. Ναι, ναι. Καλά, ναι, ναι. Και βγήκανε μετά τις εκλογές και είπανε τελικά θα... Έτσι βγήκαν. Γι' αυτό βγήκαν. Η Μακεδονία έβγαλε αυτούς στην κυβέρνηση. Για το έγκλημα που κάναν οι άλλοι. Οι προηγούμενοι. Αν δεν υπήρχε, έτσι και μόλις βγήκαν, κολοτούμπα μετά. Ναι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο όσο λέγαμε, αλλά οκ, τώρα που βγήκαμε, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν γίνεται και αυτά. Εντάξει. Σε χαιρετώ, Τάσο, σε χαιρετώ. Πραγματικά, Κωστή, κάνε επίλογο, αδερφέ. Πρέπει να βρούμε σαν κόσμο, σαν οργανισμός κάτι ρε παιδί μου, και όχι φωναχτά στην αρχή, λοιπόν, που πραγματικά πρέπει να... Τι μπορεί να τους πονέσει. Δεν γίνεται ο κόσμος και εδώ τόσο στους χιλιάδες λαού ταλαιπωρείται. Να βιώνει κάθε τρισκελίγο αυτό το ψυχολογικό μαράζι. Αυτό δεν γίνεται όπως το λες. Σε χαιρετώ, Τάσο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σου, αδερφέ μου, γεια. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, θερμή παράκληση, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα αυτές τις τέσσερις γραμμές. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, Στελάρα μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Κωστή. Καταρχήν, Θεός χωρίς τον Τάκη Σπυριδάκη θα βγάλει την ατάκα με αγαπούλα την κουκούλα, εσύ και ο κολοτούμπας στο πούλμαν για τις κολοτούμπες, ναι, που θα γίνουν στη δίκη. Τώρα περίμενε. Ακούς, ναι. Πάμε στο ζουμί τώρα. Καταρχήν την Κυριακή έχουμε παιχνίδι, να μην το ξεχνάμε, ναι, ναι. Και το νου σας, Ρεμάλια, δεν το παίξεις καθόλου σήμερα, πρέπει να παίξει. Το έχω έτοιμο. Έτσι, γιατί την Κυριακή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλε. Εγώ θέλω
να παίξει ο Βιερίνια, γιατί το γήπεδο είναι μεγάλο και θα έχει. Είναι η νεανική ομάδα του Παναθηναϊκού, τι έχουν και θα θέλουμε και εμείς τρεξίματα. Ναι. Δηλαδή θα είναι έγκλημα να ξεκινήσει με τον Πρίσιπ Αρπούρη και τον Φορμέ και δεν έχει τα τρεξίματα που έχει ο Πέλκας. Αυτά όσον αφορά για το παιχνίδι, Κωστή. Θα μιλήσουν κι άλλοι. Μην νομίζετε, εδώ το έχω έτοιμο. Απλά είναι τόσοι γραμμές, δεν προλαβαίνω, ναι. Ναι, έτσι. Και όσον αφορά την επικαιρότητα, για να γελάσουμε κιόλας, είναι μια γκομενάρα, τη λένε Μερόπυρε, παιδί μου, έχει μείνει εκεί στα βουνά με το τσιπάκι. Έχει πάθει βλάβη, δεν μπορεί να φύγει, αρχίζει να πέφτει νύχτα, στεναχωρείται, πώς θα φύγει, θα με φάνε τα γριαζόα. Ναι. Εμφανίζεται ένας βοσκός, λέει, τι έπαθες, λέει, μανάρι μου, να, λέει, έπαθε, λέει, βλάβη το τσιπάκι, δεν μπορώ να φύγω. Άλλο στρατό μου, ένα μηχανικός, τι το φτιάχνει. Αυτή τώρα για να τον ευχαριστήσει, ναι. Έκατσε να τη γαμπή. Ναι. Αλλά ο βοσκός ήταν πολύ καλός, αυτή αρέστηκε, έκατσε δύο μήνες, επάνω δεν έφυγε με τίποτα. Λέει, ακούς, έλα σε πάρω, λέει, στην Αθήνα μαζί μου, λέει, εγώ έχω, λέει, πολλά λεφτά αυτά, ρε, πού να φύγω, εγώ γυναίκα, δύο παιδιά, ρε, πού να φύγω. Ρε, σε παρακαλώ, λέει, μαζί μου. Όχι, λέει, άμα θες, λέει, πάρε, λέει, τον αδερφό μου, λέει, και αυτός, λέει, ευτυχισμένος. Ναι. Ναι, αλλά είναι καλός. Ένα θα σου πω. Έχει δύο χρόνια που γαμπή μια αρκούδα, ακόμα μίλημα δεν μας πει μια αρκούδα, λέει. Γεια, γεια. Πάμε. Ναι, καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Αυτοί οι τρεις που είναι μέσα μην παίρνετε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Άγγι. Μη φωνάζεις. Έλα, πάμε. Λοιπόν, δεν μου λες, Αυγενάκης που είναι. Ου. Που τον έστειλε. Που, για πες, ξέρεις. Θα τον στείλει αλλού, θα τον ξυλώσει, θα τον βάλει κάπου, θα τον βολέψει. Λάθος κάνεις, τον έστειλε. Πού όμως, στην Αμερική, φίλε. Για πίτα. Όσο πιο μακριά φύγε. Μακριά, για κοπές. Φυσικά, στην Αμερική. Για κοπές πίτας. Τώρα, υπουργός ΔΕΜΕΚ αθλητισμού, τι δουλειά έχει στην Αμερική, μάλλον πήγε για αυτό που παίζουν στον πάγο, μωρέ. Α, το ice hockey. Υπάρχει το ice hockey, υπάρχει το ice sichtir. Το ξέρεις, αυτό είναι το φοβερό άνθρωπο. Να δει το Πούτιν. Το Πούτιν κάνει αυτό τον αγώνισμα. Λοιπόν, άκου λίγο να δεις. Καταρχήν έχει δίκιο η Μαρούπα. Ναι, βέβαια. Να ξέρεις. Έχει δίκιο 1000%. Γιατί όταν έβγαζε φωτογραφίες, από κάτω είχε μια διαφημιστική. Το έγραφε Α, δεν λέμε το όνομα, Σαββίδης το υπόλοιπο. Έτσι. Ναι, ναι. Λέει, οπ, εδώ είναι. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Από εκεί βγήκε η απόφαση. Όχι η απόφαση, η εισήγηση. Από τις φωτογραφίες το κατάλαβε. Τσακαλάκι πάντως, μεγάλο. Ναι, ναι. Και τσακαλάκι, σοβαρά, μιλάς τώρα. Μιλάμε, η γυναίκα πήγε για να βγάλει φωτογραφία αυτό το πράγμα. Μπράβο. Έβγε. Τέλεια. Λοιπόν, Κωστή, άκου λίγο. Το παραπαπά τον αθώσαν. Ναι, το είδα. Μπήκε, από την ΕΠΟ, από την ΕΠΟ. Και ο χθες που παραιτήθηκε ένας άνθρωπος που παραιτήθηκε, γιατί άλλος δεν παραιτείται, ένας είναι ο Λάιτσμαν που παραιτήθηκε πριν λίγα χρόνια, σωστό, με την ΑΕΚ, και ένας είναι αυτός. Σωστό. Γιατί έχει το γιο του, λέει, στο Open. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που ζούμε, ρε παιδιά. Αυτά να τα μαθαίνετε. Ο Καραπαπάς μέσα σε μια εβδομάδα αθωώθηκε. Ναι, ναι. Στην αρχή τον τιμώρησαν. Μετά δύο μήνες, μετά γεια σας, μετά θα μας πληθήσουν και τα ρέστα. Γεια σου Άκη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, εγώ είμαι. Έλα αδερφέ μου, ναι, εσύ. Κωστή, θέλω να πω κάτι, φίλε, αυτό που εδώ το έχει πει κανένας μέχρι στιγμής. Το όνομά σου. Μανώλης. Έλα ρε Μανώλη, για πες. Φίλε, πρέπει να πούμε όλοι εμείς οι παοξίδες, ας πούμε, ή προσωπικά εγώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΟΚ που ήταν πιο δεμένο όσο ποτέ. Σωστό. Φίλε, και τι δουλειά έχουνε κάνει και ήταν πάρα πολύ δεμένο. Δηλαδή 7-8 δημοσιογράφοι, πόσο είναι, 10 του ΠΑΟΚ. Τα βάλανε με το όλοι. Έτσι πρέπει. Τα βούζα κάτω. Έτσι πρέπει, φίλε. Έτσι πρέπει. Τα βάλανε, φίλε, όλους. Και είναι, Κωστή, είναι σημαντικό η opener που είναι κάτω στην Αθήνα. Ναι. Και αυτό όλοι, έχει... όλοι. Όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, ρεπόρτερ, ραδιοφωνατζίδες, στα site, παντού, τηλεοράσεις. Εδώ μας αφορά... Όπως ναι. Εσύ, όπως και ειδικά ένα εκπομπή, φίλε, που ήταν 12 με 2, φίλε, έκανε και βοήθησε το PayPal και εξαίρεσε πότε ήτανε. Δηλαδή όλοι με το μέρος, όλοι με το τέτοιο που έχουν κάνει, φίλε, απίστευτη δουλειά. Φυσικά. Και αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να το αναγνωρίζει, γιατί εσείς μην νομίζετε, τρώτε και μηνύεις, τρώτε και σίλια δυο. Όλα. Προσέχουμε και τη σκιά μας προσέχουμε πλέον. Φυσικά. Προσέχουμε τη σκιά μας.
πρέπει να είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίπλα σας, γιατί είστε η φωνή μας, είστε το στόμα μας. Θα σου πω το εξής. Εμείς οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πρέπει να σας στηρίξουμε πάρα πολύ εσάς. Δεν κάνουμε τίποτα για να μας το ανταποδώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Κάνουμε αυτό και επειδή μπορώ να μιλήσω και για διάφορα άλλα παιδιά, κάνουμε αυτό που λέει η καρδιά μας, φίλε. Νιώθουμε ότι αφού έχουμε εγώ το μικρόφωνο, ο άλλος το πληκτρολόγιο, άλλος την κάμερα, κάνουμε αυτό που πρέπει, το δίκαιο και το σωστό. Και τον κόσμο να τον κρατήσουμε το ηθικό του ψηλά, γιατί για να μην χάσει τη δύναμή του, την όρεξή του, το κουράγιο του, την πίστη του, να είναι συστρατευμένος. Και αυτό είναι που πρέπει. Αφού εμείς είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Εγώ, φίλε, μίλησα με 3-4 φιλαράκια κάτω στην καμάρα και αυτό είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε τους παουξίδες πάνω που το αναγνωρίζουν αυτό. Λένε είμαστε δηλαδή ξεσηκώσαν το κόσμο, κάνει γιατί άμα δεν είχαμε φωνή εμείς εδώ πέρα. Δεν γίνεται αλλιώς, φίλε. Έχουμε να παλέψουμε. Ξέρεις τι, έχουμε να παλέψουμε πόσα δικά τους μέσα. Άστο, μην το συζητάς. Φυσικά. Αυτό σου λέω, ρε φίλε, ότι είναι 8-9, πόσο είναι δημοσιογράφοι εδώ το ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ και 4 μέρες και το ράδιο Θεσσαλονίκης, με συγχωρείς τώρα, έτσι. Ναι. Δεν είναι αθλητικό ράδιο. Ναι, φυσικά. Καταλαβαίνω. Φυσικά. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να σε καλά. Εγώ. Σε ευχαριστώ. Αυτό, παιδιά, είναι το καθήκον μας. Εντάξει. Είπαμε, εμείς δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, είμαστε πιο ψυχαγωγικοί, πιο χιουμοριστικοί, αλλά ανάλογα με τα σημεία των καιρών, ανάλογα με τις ανάγκες, είμαστε και εμείς διαφορετικοί στο ύφος μας, το καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες. Ναι! Έλα, Γιώργο! Επιτέλους. Έλα, από Γιώργο, έλα. 8 και 20 μήνες. Δεν πειράζει, άκουσε την εκπομπή live, φίλε. Άστε καλά, δεν μπόρεσε αυτή να κατέβω. Δεν πειράζει. Πήγαμε εμείς. Με έπιασε η ίωση αυτή. Το έμαθα, μου το είπε ο Παύλος. Λοιπόν, τζάπα συζητάμε, ρε παιδιά. Καταρχήν ήθελα να μου πεις κάτι. Ναι. Εάν η Ματούκα ήταν η Ματσούκα, τι θα λέγαμε. Η Μαρούπα ήταν η Ματσούκα. Ναι. Ε? Ναι, η Μαρούκα. Λάξ. Δήμητρα, η Ματσούκα, ε. Φίλε, από τις πιο αισθησιακές Ελληνίδες που κυκλοφορούν. Δεν θα λέγαμε τίποτε. Λοιπόν. Απλά δεν θέλω να πω λέξη γιατί θα πούνε ότι είμαι με κόκαλη, γιατί είναι με τον κόκαλη, ήταν με τον κόκαλη και εμείς είμαστε τώρα με το μαρινάκι σε μια αυτή και θα πούνε ότι δεν είμαι αντικειμενικός και τέτοια. Εμείς οι παλιοί παιδί έχουμε δει πάρα πολλά. Πρώτα ακούσαμε το ραδιόφωνο, τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και ό,τι ακούγαμε, ό,τι μας λέγανε από κάτω, ο μόνος που ήταν θεός χωρίς ήταν λογοθετήδης, λογοθέτης. Ναι. Ένας από εδώ Θεσσαλονικιός, ο οποίος ήταν. Και φοβερός και στις περιγραφές. Ακριβώς. Αγώνων. Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει πολλά και έχω δει πολλά, πάμε παλιά στην αγώνα μπάσκετ μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με προπονητή ΑΕΚ του Διατζόγλου. Πετάξανε μία λάμπα από τον τοίχο, ένα προβολέα. Και όταν το ρωτήσανε, λέει έπεσε από πάνω. Μα κύριε, λέει, coach, δεν έπεσε από πάνω. Λέει, ξέρετε, άμα λέει ζεσταθεί πολύ, λέει η λάμπα. Α, μάλιστα. Μόνη της. Ή μπορεί κάποιος να έχει μια ιδέα, πώς ανάβει τα Μικη Μάους όταν σκέφτεται κάποιος μια ιδέα φαϊνή που ανάβει μια λάμπα. Ο δημοσιογράφος, μεγάλο όνομα, Περδεντέρ, όχι πως ένας γκριζόμενος ήταν στην ΕΡΤ, ξεχνάω το όνομα του, με διαφύγει. Σε αγώνα μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και του συμπολίτη μας, έχει πετάξει από τις θέσεις των δημοσιογράφων ένα μπουκάλι νερό. Ο Περδεντέρης. Ο Βάζελος, ναι. Ο Περδεντέρης, πέταξε ένα που και μετά. Είπε δικαιολογία. Πήγα να το σηκώσω και να πει και μου γλίστρησε. Α, και γλίστρησε. Και διψούσαν οι παίκτες τους έσωσαν από την αφυδάτωση. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τελευταία στον αγώνα μεταξύ που έπαιζε το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Γαβρού ή Χάρτινης και Γαβρού. Τα επεισόδια που γίνηκαν από έξω γύρισε και είπε τον παλικαράκι αυτό, ο κάμωλος που τον έχουν κάνει, αναρχική. Ναι, άσχετη με το βέβαιο. Από τα κεντρικά γραφεία το δίδυμο, από ό,τι Κοστέλο, δεν γύρισαν να πούνε τίποτε, αλλά ηρωνεύονται και κοροϊδεύουν το δικό μου τον Γιώργο Μήν όταν μιλάει κάνει απόκριση από την Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει έναν σιδικά του και δεν καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Απέναντι σε όλο αυτό θα παλέψουμε όπως το κάνουμε πάντα. Σε φιλό Γιώργο μου. Έχουμε το Open και παιδιά, όσο μπορείτε παρακολουθάτε και λίγο το Open να ανέβουν τα ποσοστά του. Είναι πολύ χαμηλά, τουλάχιστον άμα δεν έχετε τι να κάνετε, ανοίξετε το Open και μην ακούτε ρε παιδιά, πάνε πιέστε καφέ, κάνε δεν γράφει έτσι, δεν γράφει έτσι τηλεθέαση, να ξέρεις.
Έτσι έχω την εντύπωση. Δεν πάει έτσι, δεν είναι. Δεν είναι όπως αφήνεις τα ανοιχτό το φως και γράφει ο λογαριασμός. Όχι. Όχι, δεν πάει. Πώς ανεβαίνει. Σε συγκεκριμένα σπίτια υπάρχουν μηχανάκια που βάζουν για να με κάνουν μετρήσεις. Δεν πάει έτσι, ναι, ναι. Γεια σου Γιώργαρα μου, σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου Γιώργο μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίδα στα μάτια. Διπλό την Κυριακή στο ΆΚΑ, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να πω φυσικά, καυσόξυλο φυτάς, αυτός αλλού μην κοιτάς, έχει το κορυφαίο καυσόξυλο. Στην πόλη είναι ο καυσοξυλάρχης, Όλγας 206 στον τεπό. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας, όλα σου μου. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014. Έχω αρχίσει και μου πείσουν ο καθένας τη φωνή. Λέει το Γιώργο το συναγμό, το αχ που έκανε, τον κατάλαβα. Ναι, ναι, φίλε. Αυτό είναι. Οικογένεια, φίλε. Οικογένεια. Οικογένεια. Όταν δεν καταλαβαίνω ποιος είναι, λέω θα ανάσω δικηγόρος του Τζιάννα Τράνθος. Λοιπόν. Έτσι. Το βρίσκεις. Είναι ο μόνος που δεν καταλαβαίνεις. Να, τώρα τελευταία τον έχω ψηλό αυτό. Τώρα τον έφτιαξε τελευταία. Ναι, και εγώ το βρίσκω. Λοιπόν, Γιώργο, χίλια μηχανάκια έχεις όλες. Σε χίλια σπίτια έχει μηχανάκια και ό,τι βλέπουν αυτοί, αυτή είναι η τηλεθέαση. Λοιπόν. Ναι. Πάμε λίγο στα δικά μας. Έχω κανένα δύο-τρεις μεγάλες απορίες και ένα ανέκδοτο. Βεβαίως. Μια μεγάλη απορία είναι η εξής. Με την προηγούμενη κυβέρνηση είπαμε εμείς δεν είμαστε με κανέναν, έτσι. Εννοείται. Τα γεγονότα. Εννοείται. Με την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν η δικιά μου, όπως λένε, που μου έδωσε ένα πρωτάθλημα. Ναι. Τον Πρεσπόν, όπως έτσι δεν λένε. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Ναι, που παρεμπιπτόντως πήρε δύο πρωταθλήματα ο Γαύρος και ακόμα ένα πρωτάθλημα μου κλέψανε. Και το ένα μου το κλέψανε, ναι. Δεν κατάφερα να μου το κλέψουν. Αυτοί που ήταν οι δικοί μου, λοιπόν. Γιατί δεν έχασα πουθενά. Μου κλέψανε ένα πρωτάθλημα και θα μπορούσε να γίνει πανηγύρι μεγάλο. Μετά από 34 χρόνια, έτσι. Ενώ τώρα η Νέα Δημοκρατία του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι, κουμπάρι που βγήκε ο δικός μας, δεν λένε. Μέσα σε μια μισή μέρα, μέσα σε μια μισή μέρα από την απόφαση, άλλαξε νόμο τι έκανε για να μην πέσω. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο νομίζω. Σε αυτό που λες, Γιώργο, και το μήνυμα μου στέλνει ο Χρήστος από το Ανόβρο, άκου λίγο. Μέσα σε όλα, λέει, στα ψηλά, πέρασε από τον Αυγουλάκη η έγκριση για το Παγκρίτιο στάδιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για ανακατασκευή, την ώρα που περιμένουμε την τροπολογία για το Καφτατζόγλιο. Τη δίκαιη να πληρώνουμε κι εμείς όσα πληρώνει η Χάρτινη και ο Βάζαρος, 250 χιλιάρικα και όχι 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάμε να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, ένα. Αυτό, ναι, έτσι, όλα όταν είναι στην Αναμπουμπούλα βγαίνει ο λύκος. Ένα δεύτερον, αυτή η νομοθετική ρύθμιση έχει γίνει, λένε όλοι για τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα παράνομο. Δεν τη θέλουμε κιόλας, okay. Δεν γουστάρουμε, δεν την έχουμε ανάγκη, δεν ζητήσαμε τίποτα. Ναι, μισό. Εάν γίνει η δίκη και αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει για μένα αυτομάτως, έτσι. Έτσι λέμε εμείς. Όχι, έτσι είναι. Αυτοί θα πούνε ότι για σας το κάναμε, αλλά τελικά ας το χρησιμοποιήσουμε και εμείς τώρα που είναι να πέσουμε καμιά κατηγορία, θα πούνε αυτοί. Καταλαβες. Ναι. Το ξέρω ότι θα φορτώσω το κόκορα. Ναι, παιδί μου. Αλλά αν εμείς είμαστε αθώοι και αποδειχτοί, άρα στην ουσία δεν έγινε για μένα, δεν υπάρχει σε επιχείρημα αυτό. Ένα τρίτο, ότι αν χάσει τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα συνεχιστεί, ενώ αν κερδίσω μπορεί να διακοπεί. Θα καταλαβαίνω καλά λίγο τα πράγματα. Και αυτό, να ξέρεις, πολύ πιθανό είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής και για αφαιρέσεις βαθμούν ή όχι. Περίμενε να δεις. Περιμένω για αφαιρέσεις. Οι αφαιρέσεις θα γίνουν μήπως τέλη Απριλίου, τίποτα, αρχές Μαΐου. Για θα ξέρουμε πιο μπροστά πόσο βαθμοί χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Περίμενε να δεις. Περίμενε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Να πω και ένα νεκτάκι να ολοκληρώνω λίγο την κατάσταση. Είναι μια ωραία κυρία, η οποία πάει και δίνει ένα ποσό 5.000 ευρώ και κάνει lifting. Ναι. Καλό. Και γιορτάζει μετά τις μεταμορφώσεις. Κανονικά. Μεταξύ πάει στο φούρνο, μπαίνει μέσα, λέει βάλω αυτό το ψωμί και γίνονται τέτοιο. Ναι, λέει την κοπέλα και που είναι, λέει να σε κάνω μια ερώτηση. Λέει ορίστε, πείτε μου. Λέει πόσο χρόνο με κάνεις. Λέει 30. Είμαι, λέει, 47 χρονών.
και γουστάρει πολύ. Φτιάχτηκε βέβαια. Πάει να πούμε, ναι, πάει να πούμε στο Μανάβι να πούμε, παίρνει και ραπανάκια, γκουράκια, δεν ξέρω τι παίρνει. Λέει το Μανάβι, να σε ρωτήσω κάτι, λέει, πείτε μου, πόσο χρόνο με κάνεις, λέει 31, 32, είμαι λέει 47 και αρχίζει και φορτώνει άκρη. Όχι, έτσι. Ναι, κανονικά. Πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει, πάει στο ταμείο, πληρώνει, λέει την ταμεία σε καμιά ερώτηση. Λέει, πείτε μου, πόσο χρόνο με κάνεις, 30, είμαι λέει 47 και έχει τέρμα τώρα, έχει γκαζώσει. Ναι, ναι, το τερματίζει. Ναι, μπαίνει στο μετρό, περιμένει τώρα να έρθει το μετρό για να πάει σπίτι της και ψάχνει από εδώ και από εκεί τώρα να βρει κάποιον. Ναι. Δεν είναι κανένας, είναι άδειο. Είναι ένας παππούς, ένα παγκάκι και κάθεται. Ένας, δεν υπάρχει άνθρωπος άλλος. Ναι. Αυτή τώρα όμως την τρώει τώρα, ξύνεται. Έχει κάνει και σερή, έχει πάει καλά. Ναι. Ρώτησε σε τρία ζαχαροπλαστεία. Ναι, έτσι ακριβώς ξανά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Λέει, πείτε μου, λέει, πώς χρόνο με κάνετε. Λέει, κοπέλα μου, λέει, είμαι 78 χρόνο, δεν βλέπω. Αλλά έχω, λέει, μια αλάθητη μέθοδο, λέει, να σου πω την ηλικία σου. Βέβαια, μπορεί να με παρεξηγήσει, λέει, μην την πάρεις. Τι μέθοδο, λέει, πείτε μου. Αν με επιτρέψεις, λέει, να βάλω τα χέρια μου μέσα στο στιθόδεσμό σου, μπορώ να σου πω. Κοκαλώνει αυτή μια. Κανείς από εδώ, κανείς από εκεί. Ξανασκεφτούμε 10 μπίμπι. Το σκέφτεται, αλλά έχει πάει την τέτοια της τώρα. Ναι, σου λέει θέλει να ακούσει την επιβεβαίωση, ναι. Βάζει ο μπάρμπα στα χεράκια, κράκα, κρούκα, κράκα, κρούκα, κράκα. Πριν 12 λεπτά του λέει φτάνει τώρα, πες μου. Ξαναπιάνει μια τελευταία, τα βγάζει. Τη λέει, είστε λέει 47 χρονών. Τρελάθηκε αυτή. Λέει, πώς το ξέρετε. Να σας πω την αλήθεια, λέει στο σούπερ μάρκετ ήμουν από πίσω, λέει στην ουρά και σας άκουσα. Μα σε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω. Γεια σου Θουβού, στον είχα έτοιμο. Ζου μου σου, φιλιά αδερφέ μου. Γεια, γεια, πάμε. Γεια σας. Ναι, όχι εδώ, εδώ. Ναι. Τι. Πέσαμε. Εδώ, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Όπο, δύο με τρικλοποδιά, με μαρκάρισμα στην καροτίδα φίλε. Φαίνεται δεν είχα να πούν τίποτα. Έλα αγόρι μου, έλα, έλα Παναγιώτη μου, έλα. Και ξέρεις γιατί δεν είχα να πούν τίποτα. Γιατί μίλησε ο λαός χθες. Όπου, πω φίλε. Και δεν ήτανε φωνή, ήτανε μια άχνα ακόμα. Τίποτα. Ένα άγγιγμα. Ένα έτσι, ένα τσικ, ένα χαδάκι, μια προκαταβολή. Αυτό που λες, το έφτασε στην κάρτα πίσω και από άσπρη έγινε καφετή. Δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη κατώ. Δεν θέλουμε να την πούμε τη λέξη. Όχι, μην επιμένετε τη λέξη κατώ. Εγώ στην εκπομπή δεν θα την πω. Δεν μπορεί άλλο να τρώει, ρε παιδί μου. Ακούτε τη λέξη κατώ. Όχι. Αρνούμε. Σκατώ, όχι. Εκεί στη Βουλή λίγο λερωθήκανε τα παιδιά να πούμε. Κανονικά. Μπέζ εκρού. Το βρακάκι. Το αφήνουμε αυτό. Πάει τελείωσε. Ο λαός ξέρει πώς θα πάει, μάλλον θα ακολουθήσει τα πράγματα πώς θα πάνε για να το αντιμετωπίσει ανάλογα. Ακριβώς. Άρα εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό που είδα, πάρα πολύ ειλικρινά. Είχα μια, γιατί ήταν πολύ σύντομο. Τίποτα, μπαμ, άστο, μην το λέω. Αυτό με φόβιζε λίγο. Αλλά πιστεύω ότι έχει την εμπειρία πλέον και θέλω να την αποκτήσει και στο γήπεδο αυτή την εμπειρία. Δηλαδή με χάλασε λίγο το σφύριγμα με το Βόλο. Τέλος πάντων αυτό είναι άλλη στιγμή. Okay, ναι. Άλλη στιγμή, ναι, άστο. Νομίζω λοιπόν, ότι, συγγνώμη πάμε. Παναγιώτη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Ότι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, αυτός που θα θελήσει να σφυρίξει πάλι, χωρίς να τον κατηγορώ, χωρίς να λέω ότι είναι λιγότερο ΠΑΟΚ από τον διπλανό του ή από μένα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, ξέρετε. Δεν μπαίνω καν σε αυτό το μονοπάτι. Να μετράω του αλουνού την παοξιδισίνη. Ποτέ. Δεν το έκανα ποτέ. Λέω όμως ότι αυτός που θα θελήσει μετά από όλο αυτό το όργιο που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, μετά από όλη αυτή την μπλεκτάνη, όλο αυτό το στημένο πράγμα και όλα αυτά που βγαίνουν σιγά σιγά, νομίζω θα το σκεφτεί μία δεύτερη φορά. Χωρίς να λέω ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπω, έτσι. Άκουμε από τα τόσα χρόνια που πηγαίνω, δεν λέω ότι είμαι ο πιο έμπειρος, αλλά θέλω ο κόσμος να αποκτήσει αυτή την εμπειρία, να αφουγκράζεται τι γίνεται γύρω του. Εντάξει. Ήταν ύπουλο αυτό που κάναν, Παναγιώτη, 6 και 5 να βγάλουν εγώ, την απόφαση. Εγώ ειλικρινά σε μιλάω πρόπερση που
έγινε αυτό που έγινε με τη Σαμπαντίνα και με τους άλλους τους φοβισμένους, ναι. Δεν το περίμενα, δηλαδή κάκιζα τον εαυτό μου που δεν πήγε το μυαλό μου προς τα εκεί. Ναι. Δηλαδή πώς μπορούν να το πάρουν. Και είχαν τρόπο. Ναι. Και φέτος πάλι... Θυμάστε που λέγαμε τότε. Τρόπο. Θυμάστε. Το συγχαίρω με αυτό, ποτέ δεν λέω. Θυμάστε που σας το έλεγα. Όμως πρέπει μερικές φορές. Θυμάστε που λέγαμε, γιατί ήσασταν εκεί στις εκπομπές και λέγαμε, κάτι ετοιμάζουν. Κάτι αυτό, θα σκαρφιστούν. Ναι, κάτι ναι, ψάχνουν αυτό. Να βρουν. Θα βρουν τρόπο να μας αφαιρέσουν βαθμούς, λέγαμε. Χωρίς να, όχι ότι ξέραμε κάτι. Πιο πολύ δεν είναι. Τίποτα, πού να ξέρεις από αυτό. Α, έτσι, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτό που ετοιμάζεται, έτσι. Ότι ψάχνουν να μην παίξουν. Ψάχνουν γιατί δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Το λέγαμε συνέχεια. Πιο αρρωστημένο μυαλό από αυτό που σκέφτηκε αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ τώρα. Αυτό φίλε είναι άστο. Άστο είναι. Γι' αυτό λέμε άστα αυτά. Ναι. Πάμε στα γήινα τώρα εδώ. Είναι κομβικό. Το μόνο παιχνίδι που θα πω ότι είναι κομβικό είναι αυτό. Αυτό, αυτό. Αυτό το πιο αυτό σημαντικό μάτς. Αυτό το παιχνίδι μάτς. Πρέπει να μπει η ομάδα μέσα και να το πάρει. Πώς τσαμπουκά. Το λένε. Τσαμπουκά, έτσι, έτσι. Τσαμπουκά με, έτσι από την αρχή. Και με, να με τρέλα. Τα γελάκια αυτό. Του Χατζικά, αυτό όπως το λένε και του Μπουζούκη και της, του Βιολετζέλου. Με okay. τα πεναλτάκια που πήραν καμιά 20 αργά πέναλτι. Χαμός. Λοιπόν, γκρίνιαξε στην Τούμπα ο Δόνης. Έβγαλε ο Δόνης εδώ, ήξερα να μιλήσει, αλλού μούλοξε. Έτσι, στο Καραϊσκάκης δεν έβγαλε άχνα. Ο Δόνης στο Καραϊσκάκης δεν έβγαλε άχνα. Που τον διαλύσαν, έτσι. Που τον πετσοκόψανε με δυο πέναλτι. Ναι, δεν είπε τίποτα. Και από τότε έχει πάρει κανένα 52 πέναλτι. Γι' αυτό. Γι' αυτό να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό. Να γίνουμε πιο έμπειροι. Αυτό. Πρέπει να μπει η ομάδα αρσενικά με τα παοξίδικα και να τα κάνει τα παιδάκια να κάτσουν στη γωνία. Τελείωσε. Είναι νόμος. Αυτό. 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 Αυτό ξανά. Φιλιά. Εγώ εντωμεταξύ εγώ έχω στείλει το μήνυμα σε ένα αγόρι που παίζει άμυνα μεγάλο στον ΠΑΟΚ. Το συνάντησα κάπου και του το ενημέρωσα. Λέω την άμυνα την παίζουν τα μεγάλα αγόρια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αριστερά παίζει? Όχι, όχι, στη μέση, στη μέση. Α, στη μέση, στη μέση. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Έγινε. Γεια, 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 γεια. Πάμε, μην καλείτε άλλο, να πάρουμε αυτές τις τέσσερις γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράξενη για να πάμε στο διάλειμμα. Πάλι θα καθυστερήσουμε, αλλά ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Έλα Παναγιωτάκη! Καλώς ναι, το ναι. φίλο μου! Καλώς το ναι! Τι κάνουμε! Αγόρι μου, σε είδα και χθες! Πάντο! Τι κάνουμε, καλημέρα! Γεια σου Παναγιωτάκη! Γεια σου Παναγιώτη Τίλδη! Γεια σου αδερφέ μου! Γεια σου φίλε μου! Ζουμουσού καλά, σε είδα και χθες στο συλλαλητήριο! Μπράβο, μπράβο! Μαζί με τον αδερφούλη σου! Ναι, τι να κάνουμε! Μπράβο! Κάτω τα χέρια του Πάντο! Όπως το λες, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ, ρε. Αγόρι μου γλυκό, αγόρι μου. Καλημέρα σου, Μουσού. Γεια σου, φίλε μου. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Γεια σου, φιλάρετε. Έλα, έλα. Κοίταξε να δεις, μου είπε ένας φίλος ότι χθες 12 με 2 το μεσημέρι στην εκπομπή του Μπούζου ναι. Βγήκε ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι ο Κίρτσος, ο Ρώσος, ο Κίρτσος, ο ευρωβουλευτής αυτός που... Α, ο Κίρτσος ήταν. Ναι, ναι, ο Κίρτσος, ο Κίρτσος. Α, μας είχε, δεν αυτός που... Με τις εφημερίδες, λοιπόν, με τα διάφορα... Ωραία, συνεχίσει τις μηνύσεις. Φυσικά. Δεν μπορεί να γίνεται ο καθένας να λέει ότι θέλει. Καθένας, φίλε. Ρώσος. Κατάλαβες. Εντάξει, γιατί αυτά πρέπει κάποια ώρα να κοπούν. Αυτός λοιπόν έδειξε καθαρά ότι θέλει να στηρίξει την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Φυσικά, φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, εσύ τι λες, δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν μιλάνε αυτοί, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Όλοι μαζί παρέα, ας πάνε εκεί να τα πούν στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί, μα την αλήθεια, είναι θράσος αυτό το πράγμα. Είναι θράσος και δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να έχει τόσο μεγάλη δύναμη που να μην προσέχει τα λόγια του. Φαντάσου τι πλάτες, τι πλάτες, τι πλάτες υπάρχουν, φαντάσου. Φαντάσου, φαντάσου, φιλάρετε. Τι πλάτες υπάρχουν, έτσι, για να βγαίνει ο καθένας να μιλάει με τέτοιο στυλάκι και τέτοιο ύφος. Την Κυριακή θέλω 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ένταση. Δεν ξέρω πώς θα το ένταση, πετύχω. Πάθος, τρέλα. Τρεις φορές παραπάνω από αυτά που είδαμε τα τελευταία μάτς. Έτσι. Ταχύτητα. Γιατί έτσι. Αυτό που έδειξαν μέχρι τώρα, η διαφορά με το να μπορούν να έχουν αποτέλεσμα σωστό είναι η ταχύτητα. Ας βρουν τον τρόπο να αυξήσουν την ταχύτητά τους, θέλει τουλάχιστον τρεις φορές. Οι άλλοι έτσι, από εκεί κάτω έτσι, είναι τρέλα. Έτοιμοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μην φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με τρέλα πρέπει μέσα, με μαχαίρι στα δόντια. Εμείς έτσι. Αξίζουμε έτσι. Τουλάχιστον στο αγωνιστικό τομέα να είμαστε πρωταθλητές και να μπορούμε να είμαστε αυτό που τρέμουν. Είναι η δεκαετία του ΠΑΟΚ. Ό,τι και να κάνουν. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Ναι. Εδώ πέσαμε τελευταία. Ναι. Και εδώ. Πάμε διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο ή σας βάζω στην αναμονή όπως θέλετε. Να θυμίσω, Ελάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, φανοπείο, βαφείο, καλύμπρες, τμήμα εγριαριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, 2310 47 43 12, με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας που είναι η Ελάς Σέρβις. Εκεί το αυτοκίνητό σας είναι στα καλύτερα χέρια. Η οικογένεια Χατζοπούλου έχει ετοιμάσει, έχει ένα team με τους καλύτερους μαστόρους. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε. Δεν κληρώνω τίποτα σήμερα επειδή με ρωτάτε. Τη Δευτέρα σας έχω σπουδαίο δώρο από την Electronet. Σπουδαίο, θα σας πω, θα σας πω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα, το νου σας καλά ρεμάλα, ρεμάλα. Αυτό, αυτό, την Κυριακή λοιπόν είναι ένα μάτς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Δυστυχώς, καλά, σε όλα τα μάτς έπρεπε να δείξουμε πράγματα, να αποδείξουμε, σε όλα τα μάτς να ματώσουμε, ναι. Τώρα, με όλο αυτό που έχει γίνει, η ομάδα θα πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη και όλο αυτό που έχει γίνει να το γυρίσει και να το χρησιμοποιήσει σαν κίνητρο, σαν καύσιμο στην ψυχή της για να μπορέσει να βγει μπροστά. Γιατί ό,τι και να γίνεται γύρω-γύρω, στα δικαστήρια, στις αίθουσες, στα κανάλια, στα φόρα, στα ραδιόφωνα, στις ανακοινώσεις, στα συλλαλητήρια, αυτοί που φορούν τη φανέλα θα παίξουν την Κυριακή και ας πάρουν τις εικόνες από χθες το βράδυ, από τη Λαοθάλασσα, ας αφουγκραστούν του κόσμου την επιθυμία, του κόσμου το αίσθημα αδικίας, ας το βάλουν μέσα στο μυαλό τους και αυτό να δώσει φτερά στα πόδια τους. Και στο βλέμμα τους να ξαναδούμε αυτό που έχουμε καιρό να δούμε, αυτό το βλέμμα του δεν υπάρχει περίπτωση να σας παραδώσουμε τα σκύπτρα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μας γονατίσετε, αυτό που είχαν όλη τη χρονιά πέρυσι στο βλέμμα τους. Αυτό που είχαν όταν έκαναν τον κύκλο για τον όρκο της νίκης, αυτό το βλέμμα του Βαρέλα όταν χτυπούσε τη γροθιά επάνω στον ντουλάπι και φώνασε 35 fucking years. Αυτό θέλουμε να δούμε από αυτή την Κυριακή και μετά. Το είχαμε χάσει τελευταία. Το βλέπαμε σε έναν δυο μόνο, στον αρχηγό, στον Αντρέ, παρότι δεν είναι 100% έτοιμος, παρότι δεν είναι στην πρώτη του νιώτη. Το βλέπαμε σε μια-δυο περιπτώσεις μόνο. Να το δούμε ξανά σε όλους. Πάρτε όλο αυτό που έχει γίνει και χρησιμοποιήστε το, γυρίστε το υπέρ μας. Βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και πείτε ότι παίζω για τον κάθε έναν εκεί πέρα έξω που για μία ακόμα φορά, για τον κάθε οπαδό, για τον κάθε ανώνυμο άνθρωπο που μπορεί να έχασε πάλι τον ύπνο του, που νιώθει ότι πάνε πάλι να τον τρυπήσουν. Να τον εξαπατήσουν, να τον κλέψουν. Χρησιμοποιήστε το, κάντε το καύσιμη ύλη. Βάλτε το μέσα στην ψυχή σας. Και αφήστε τους να τρέχουν μετά. Αφήστε να τρέχουν όλοι οι άλλοι. Σας έχει γράψει έτσι κι αλλιώς ιστορία. Είστε αυτή η γενιά των δύο double, των τριών συνεχόμενων κυπέλων, των δύο πρωταθλημάτων, του αίτη του πρωταθλήματος. Θα σας μνημονεύουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ακόμα και όταν θα έχει ζαρώσει το πρόσωπό σας και θα σέρνετε το γερασμένο κορμί σας. Έχετε γράψει ανεξίτηλα, με χρυσά κεφαλαία γράμματα ιστορία. Δεν έχετε να αποδείξετε κάτι. Θυμηθείτε ποιοι είστε λοιπόν και μπείτε την Κυριακή, σαρώστε τους.
σαρώστε τους. Βουλώστε τα στόματα που περιμένουν να μας δουν αποκαμωμένους από όλο αυτό να επηρεαζόμαστε. Το ξαναλέω, την προηγούμενη φορά επιστρέψαμε, γυρίσαμε και, και στην ερώτηση του καθενός, γιατί το είπα στην αρχή. Καλά ρε Κωστή, έτσι θα πηγαίνουμε. Έτσι θα πηγαίνουμε ρε Κωστή, αυτό θα πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε. Αυτή είναι η μοίρα μας. Να είμαστε εμείς απέναντι σε όλους αυτούς. Όχι ότι θα το δεχτούμε παθητικά. Όχι ότι μυρολατρικά θα το αποδεχτούμε. Όχι. Όμως έτσι μάθαμε. Έτσι έμαθαν οι παππούδες μας. Έτσι οι παππούδες τους. Έτσι έχει πάει όλο αυτό. Δεν θα είμαστε ποτέ οι ευνοημένοι. Θα είμαστε ποτέ οι χαϊδεμένοι. Δεν θα είναι ποτέ στρωμένος με ροδοπέταλο ο δικός μας δρόμος. Και μέσα από τους αγώνες, μέσα από τους δρόμους, μέσα από τη φωνή, μέσα από τα συνθήματα, μέσα από την αδικία έχτισε χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Ξεκάθαρα. Δεν θέλει ούτε φιλοσοφημένος να είσαι ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στις γραμμές, τα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Ναι, καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλό στον Κωνσταντίνο, καλό στη Φραγκφούρτη. Φου μπίστ του, mein Freund, φου μπίστ του. Seit lange nicht mehr gehört. Δεν μπορώ, όταν προλαβαίνω τότε. Αγόρι μου. Λοιπόν, το κυριότερο στην αρχή, το βασιλιακό να νικήσω. Φυσικά. Φυσικά. Βασιλιακό. Κάτι άλλο, μια, ξέρεις, κάθομαι και σε ακούω, ακούω και άλλα πράγματα και μου μπήκε μια ιδέα και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω και πολύ γνώση των ελληνικών πραγμάτων. Ναι, αν ξέρω κι εγώ. Ναι, και εγώ, εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα είναι κάτι ανεξάρτητο από τον νόμο, έτσι δεν λένε, είναι αυταρκές, είναι πώς λένε... Αυτοδιοίκητο. Αυτοδιοίκητο, ναι. Άμπρο, είναι αυτοδιοίκητο. Δηλαδή είναι ότι δεν μπορεί το κράτος, το λέμε έτσι θεωρία, απλά, ναι. Ναι, να παρεμβαίνει. Ναι, τώρα ναι. Έχει παρέμβει τελείως έτσι τελικά το κράτος. Μιλάμε θεωρητικά τώρα. Ναι. Και όταν αγοράζω ένα σπίτι, μπαίνω κάπου καινούριο, προσπαθώ να το ανακοινήσω και αν δεν μπορώ, το ρίχνω και κάνω καινούριο. Ναι. Δεν θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει New League, Alpha, ξέρω εγώ, Open League, Open League, ανοιχτή λίγα, και να παίζουν, ας πούμε, ομάδες οι οποίες έχουν πολύ κόσμο. Ομάδες παλιές, με πολλούς φιλάθλους. Παίρνω το πρώτο χάρη, ξέρω, Δράμα, Καβάλα, ξέρω, ναι. Παναχαϊκή, κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν χαθεί, αλλά έχουν πολύ κόσμο, είχαν ιστορία. Και τι, θα μείνουν απ' έξω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Πάλι μέσα θα είναι, φίλε, ακόμα και αν γίνει αυτό. Σου λέω, να γίνει κάτι καινούριο, με μια καινούργια, ναι. Γιατί αυτό το βόθρο που είναι αυτή τη στιγμή, πώς να τον συμμαζέψεις, πώς να τον αρχίσεις. Ναι. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι ρε Κώστα, αλλά... κάτι πράγματα. Έτσι. Ωραία, έχουν χαθεί ομάδες που είχαν κόσμο, που είχαν λαό. Έτσι και εδώ κάποιες ομάδες, το κατεστημένο, τις χρησιμοποίησε, τις έστυψε σαν λεμονόκουπες και τις πέταξε. Έτσι, πού είναι εδώ, ας πούμε, κάτι καλονές, κάτι ακράτητοι, κάτι εργοτέλιδες, κάτι. Ναι, δηλαδή τους χρησιμοποίησαν. Ομάδες με δύο φιλάθλους. Ναι, να παίρνουμε τα έξι πονταλάκια, να στέλνουμε τους δανεικούς, να επηρεάσουμε αυτά, να ποιοι θα ανεβούν, ποιοι θα κατέβουν. Τώρα ασχολούμαστε τώρα με το θέμα το δικό μας. Και απέναντι βγαίνουν όργια παιδιά, εγκλήματα, το καταλαβαίνετε. Εγκλήματα. Ναι. Έτσι. Αυτό θέλαν. Ένας από τους λόγους, Κωνσταντίνε μου, ήταν αυτός. Να πάει αλλού ο προβολέας, αυτό λέω συνέχεια. Να φύγει αλλού το βλέμμα. Και να μην δουν τα έσχη που έχουν γίνει εκεί, γιατί έχουν γίνει εγκλήματα. Εγκλήματα. Και είπαμε, αυτή η αλλαγή του νόμου δεν έγινε για μας, έγινε για τον Ολυμπιακό. Αν μετά από 1000%. Μετά το δικαστήριο βγει κάτι που πρέπει να. Θα φάει 4 βαθμούς, ας πούμε. 1000%. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα μια φαϊνή ιδέα ήταν, ξέρω πώς το λένε. Φαϊνή ιδέα. Λοιπόν, πολύ ωραία και ρομαντική. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, φιλιά, ζουμουσού, φιλιά στη Φραγκφούρτη. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Yeah. Ζούμου σου. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περίμενες. Ναι. Δεν πειράζει. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Είσαι ο. Ναι. Κλείνεις και εγώ, Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Έλα, Κωνσταντίνε. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Μάλιστα. Σε ακούω, λοιπόν. Θεσσαλονίκη. Ναι. Τρία πραγματάκια να πω. Ναι. Τρία πραγματάκια. Βεβαίως. Το πρώτο, αυτό που με έχει εκνευρίσει απίστευτα με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, είναι η στάση που κρατούν κυρίως τις πόλεις μας, οι υπόλοιποι φύλακλοι. Ναι. Και γενικότερα οι αεκτσίδες, όλοι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Σε εκπλήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ναι. Ένα πράγμα. Έχεις μια ζυγαριά. Βάζεις στη μια ζυγαριά έναν άνθρωπο, χωρίς να ονοματίζω, που κατηγορείται για το μισό ποινικό κώδικα, κατηγορείται για στημένα, κατηγορείται για νόρ,
Ένα. Ναι, για τον Νουρ, δεν κατηγορείται για τον Νουρ. Προσέχετε λίγο το θέμα αυτό. Ναι. Υπάρχουν δεν άνθρωποι. Άλλο είναι κατηγορούμενο, συνομιλίε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει με αυτού, είχε ταραβέρει αυτά τηλέφωνα, μπράβο, τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά, έχουν, ναι. Δεν κατηγορούνται. Απλά βρίσκονται φυλακοί ήδη κάποιοι άνθρωποι. Έτσι. Φυσικό. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν. Πέθαναν ένα μετά τον άλλον οι μάρτυρε σε περονόσπορο, έτσι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Το οποίο κάποιοι από αυτούς τους φιλάθλους, παύλα δημοσιογράφους, το δικαιολογούν και λένε ότι δεν πέθαναν από αυτό. Δεν έκαναν το ένα, δεν έκαναν το άλλο. Τι, από αιμορροίδες. Ναι, ναι, ναι. Σύμπτωση. Δηλαδή, σύμπτωση. Δημοσιογράφοι της πόλης μας θα λένε στον αέρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, και απ' την άλλη έχει τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δεν έχει κάνει το πιο ανήθικο πράγμα που έχει κάνει ποτέ. Είναι ήταν που να κουβαλήσει ένας δισεκατομμυριούχος ένα νόμιμο όπλο πάνω του. Ναι, ναι. Και να βγει τον μπουφάν. Νεύρα του. Να βγει τον μπουφάν, έτσι. Φαντάσου να έβαζε και το χέρι. Να έβαζε και το χέρι. Ναι, αυτό, αυτό. Που είναι δισεκατομμυριούχος και έχει ένα νόμιμο όπλο, ρε παιδιά, τώρα. Ένας άνθρωπος που εκείνο το διάστημα δεχόταν απειλές η οικογένειά του για τη ζωή του. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό και, αυτοτιμωρήθηκε ο άνθρωπος αυτός, διαζώσεις, και ζήτησε συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Και αυτοτιμωρήθηκε και δεν χάρηκε την πιο σημαντική χρονιά που θα ζήσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ακριβώς. Και εσύ επιλέγεις λοιπόν να υποστηρίξεις τον πρώτο. Μα εντάξει, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λες όλα. Δεν δηλαδή αυτό που λες, ο άνθρωπος αυτός που έσωσε επιχειρήσεις από τους Τούρκους, τη ΕΚΑΠ, που έσωσε την πόλη σε πολλά πράγματα, που άνοιξε την Παναγία σου Ελλά, που χίλια πράγματα. Άστο φίλε, άστο, τι να πούμε για τον ΧΕΠΑ. Μα δεν θέλω να τα λέμε, δεν θέλω να... Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Σώζει παιδάκια αυτός ο άνθρωπος, τελείωσε. Έχει σώσει παιδάκια, μωρά. Έχω δύο μωρά, ήθελα να ξέρω, αυτοί οι δημοσιογράφοι, άμα είχαν ένα μωρό, χτύπα ξύλο και πάθαινε κάτι. Αν ερχόταν ο Ιβάν Σαββίδης και τους έσωσε το παιδί, τι θα κάνανε. Τι θα κάνανε, θα τα παίρνανε όλα πίσω. Όχι. Θλιβερό. Είναι τόσο θλιβερό, είναι τόσο τυφλωμένη. Εντάξει. Μπορεί να μην λέγανε όχι, δεν θέλω τη βοήθεια γιατί είναι του Ιβάν. Είναι ικανή. Είναι ικανή. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω, ναι, είναι ότι φεύγοντας από τη δουλειά παίζει η εκπομπή στο σταθμό σας τον Χρήσανθο και τον Νίκο, όπως το λένε. Το Στέργιο και τον Κώστα. Βράδυ λες. Το All About the Άρης, 5 η ώρα. Λοιπόν, τη μέρα που έγινε το συμβάν, που έσκασε το θέμα, που βγήκε η απόφαση μάλλον, το απόγευμα βγήκε η απόφαση, την άλλη μέρα είχαν εκπομπή. Άκουσα πρώτη φορά τον Χρήσανθο και έδωσα σημασία στα λεγόμενά του, συνήθως δεν το κάνω. Γιατί θέλω να τα ακούω, ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Και λέω εσύ τι γίνεται και έλεγε ακούστε με και είπα αξίδες άμετα και τον Άρη θα θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Ναι. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ γιατί με πραγματικά έγραψε και σε φόρα ρε παιδιά τι λέει αυτός. Ισχύουν αυτά που λέει. Μετά από λίγες ώρες έσκασαν όλα αυτές οι ανακοινώσεις και όλα τα πόσο τρίτσα ήταν η... Θα ήθελα να σεβαστούμε το εξής. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε σε κάποιον από κάποια άλλη εκπομπή. Δεν μπορούσα, δυστυχώς, δεν μπορούσα να. Και γραμμές θα ανοίξουν και μήνυμα θα στείλουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Απλά έτσι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να κατανοήσετε. Να κατανοήσετε πράγματα. Να δικαιολογήσετε. Το ότι διαφωνούμε, όχι απλά η Δύση με την Ανατολή, δεν χρειάζεται να σας το πω, έτσι. Εγώ επίσης στέκομαι στο γεγονός ότι στον ίδιο μέσα το σταθμό μπορούν να ακούγονται τόσο διαφορετικές απόψεις. Είναι υγεία για το ραδιοφωνό μας. Τώρα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, νομίζω ότι και ένα παιδάκι 2 ετών έτσι δεν χρειάζεται. Τώρα μπορεί να εξοργίζεται και κάποιος με αυτά που ακούει. Μπορεί και να το βγάζει από τα ρούχα του. Εγώ έχω πει το εξής. Όπως κάποιοι δεν ακούνε εμάς, μην ακούς ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Το λέω και για κάποιους που εκνευρίζονται επειδή εμείς είμαστε τόσο πάω. Μην μας ακούς. Έτσι. Είναι απλό. Είναι απλό. Μου λένε εξής. Άκουσα. Ο τάδε λέει, είπε. Η θεωρία της Σκορδαλιάς που λέω εγώ. Αν η Σκορδαλιά δεν μου αρέσει, την απεχθάνομαι, ή μου φέρνει ένα γούλα, ή μου μυρίζει, τότε όταν πηγαίνω στο εστιατόριο, δεν φωνάζω, παιδί, φέρε μου μια Σκορδαλιά, τη βάζω μπροστά και λέω, πόσο χάλια είναι. Δεν είναι αέρας να τον αναπνέουμε. Βέβαια,
Μπορεί να πει ο άλλος το εξής. Ναι, αλλά επηρεάζουν με την άποψή τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός να μπορεί να φιλτράρει τι ακούει, αν είναι αλήθεια, αν δεν είναι, αν επηρεάζεται, αν είναι τυφλωμένος αυτός που μιλάει. Για μένα μιλάω τώρα, έτσι. Αν ναι, εγώ μπορεί να είμαι τόσο πάω που να μην είμαι υποκειμενικός. Να λέω ψέματα στο ραδιόφωνο. Έτσι. Okay. Πατάς το κουμπάκι, φίλε. Με τρελαίνει όμως, ρε Κωνσταντίνε. Με τρελαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, okay, ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι και είναι η ομάδα του, ξέρουμε τα πάντα. Τώρα όμως τρώμε ένα πεντάλεπτο και περιμένουν πέντε. Γιατί να γυρίσει να πει ότι ακούστε με, λέω ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, okay. Κατάλαβες. Okay. Πες ότι εγώ πιστεύω αυτά και λέω αυτά. Ακριβώς. Είναι η δική σου αλήθεια, εμείς λέμε τη δική μας. Έτσι. Το τρίτο λοιπόν τελευταίο. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Είναι, βάλε, ναι. Κάνω επίλογο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάποιους στην Αθήνα που συνεργάζομαι γαύρους. Ναι. Λοιπόν, το θέμα έχει βγει. Όλο έχει βγει λόγω Σιγκελίδη. Ο Σιγκελίδης δεν είναι που έχει τις μεταχές Ξάνθης πια. Δεν ξέρω ακριβώς, φίλε. Δεν έχω δει. Ναι, ο Πανόπουλος είναι. Λοιπόν. Ναι. Σιγκελίδης που νομίζω ο αδερφός του ήταν στον Αριστερό Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο. Μπράβο, 15 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς εκείνη το πρόβλημα, παιδιά. Έτσι άκουσα. Ότι μάλιστα. Τον κρατάνε από τα τέτοια. Γιατί έχει κάνει κάποια πράγματα, έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Και το τάζι ήταν πίσω, το λέω έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Αυτό. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Παρακαλώ. Έλα ρε Κωνσταντζή. Καλώς τον. Έλα Βασιλάκη μου. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι ακροατής στον Αρένα, στο Λίμπερο, δεν έχω ξανακάνει τέτοια παρέμβαση την ίδια εβδομάδα, οπότε τα πράγματα με αναγκάσαν να επέμβω και να μιλώ κι εγώ με τη σειρά μου, αλλά επανειλημμένα καθημερινά. Κωστή μου, υποψία τιμωρίας για τον ΠΑΟΚ και είδες τι έγινε. Μόνο υποψία για τιμωρία. Θέλω να πω το εξής. Ο λαός του ΠΑΟΚ απέδειξε χθες ότι θα έρχονται και πιο δυναμικές, πιο αποτελεσματικές κινήσεις. Έτσι. Θέλω να πω το εξής. Το κοινοβούλιο κάτω εκεί στην Αθήνα πήρε φωτιά. Και πήρε φωτιά γιατί μερικοί άνθρωποι θέλουν δυστυχώς να κάνουν το άσπρο μαύρο, δεν γίνεται παιδιά. Οι ταβατζίδες που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός θα πρέπει να μας τους ονοματίσει. Αν πραγματικά αξίζει να είναι Πρωθυπουργός. Εμένα δεν με απασχολεί γιατί ξέρω ποιος είναι και δεν θέλω να χαρακτηρίσω τίποτε. Όμως είδατε και θα δείτε ακόμα περισσότερα από το λαό του ΠΑΟΚ τη στιγμή που έχει αυτό τον Ιβάν Σαββίδη δίπλα του. Ένα πράγμα να θυμάστε. Θα είμαστε πάντα με το κεφάλι ψηλά. Τώρα, κλείνοντας με αυτό το θέμα, θέλω να πω το εξής. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μου να είναι πολύ πολύ δυνατή μεθαύριο, γιατί αυτοί το μόνο που ξέρουν είναι να τρέχουν και όχι να κρατάνε μπάλα να παίζουν ποδόσφαιρο. Για μένα χρειάζεται υπερπροσπάθεια να πάρουμε το παιχνίδι, όμως όχι υποτίμηση και πολύ τρέξιμο. Τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα ζουμουσάκια από τη Στοχόλμη στην Αυστραλία, Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Έγινε. Επίσης, Γεια σου Κούδα, γεια σου Βασίλη. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σε πέτυχα, φίλε. Έβαλα στοίχημα με τον Αστέριο. Αν θα μιλήσω εγώ, ο επόμενος έδινε δύο. Τέσσερις έχει. Δεν είναι δύσκολο να με πετύχεις γιατί είμαι εύσωμος. Μαζί είμαστε, τα ίδια. Λοιπόν, κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση μέσω του Λίμπερο στους φίλους Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Λοιπόν, έχω κάποια χρήματα και θέλω συνεταίρους πάρα πολύ δυνατούς που δεν θα έχω και σχέση πρώτου δευτέρου βαθμού μαζί τους. Θέλω να αγοράσω τον Εθνικό Πειραιά. Θέλω να το ανεβάσω στη Super League. Τι ωραία σκέψη, φίλε. Όποιος ακούει το μήνυμά μου, παρακαλώ πολύ, έτσι, ελάτε μαζί να αγοράσουμε τον Εθνικό Πειραιά. Κάνε, βάλε ένα έτσι ρε, και βάλε έναν τέταρτο ανιψιό. Βάλε έναν ανιψιό. Το επιθετό μου, όχι, εγώ δεν έχω, μάλιστα το επιθετό μου ξέρεις τι επιθετό είναι. Ναι, ρε. Αλουνού. Αλουνού. Καμία σχέση με αυτόν. Καμία σχέση με αυτόν. Έτσι, μπράβο.
Μπορείς να αλλάξεις λίγο. Μπορείς το Καρυπίδης να το γράφεις εσύ με όμικρον γιώτα και έψιλον γιώτα. Το πει και το δεις. Πάει και αυτό. Όχι ακριβώς. Ακόμα και στην ορθογραφία τα ίδια είμαστε ακριβώς. Ναι, ρε φίλε. Δεν αλλάζουμε. Με ύψιλον. Άστα να πάνε. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία. Βάζω το εαυτό μου μπροστάρι. Λίγα χρηματάκια εγώ και όσοι θέλουν να σε επενδύσουμε μαζί. Πολυμετοχικός ο Εθνικός Πειραιά, παιδιά. Έλα ρε Εθνικάρα. Έλα ρε Εθνικάρα. Γεια σου Δημητράκη μου. Γεια, γεια, γεια. Πάμε. Γεια σας. Αυτές οι γραμμές, τέσσερις που είναι μέσα και πάμε σε τέλος εκπομπής. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κάραγιαν. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, Κωστάκη μου, έλα. Σε έχω ακούσει τρεις φορές να λες. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι. Αυτές οι τέσσερις. Τώρα που λέω πάλι ανάψαν άλλες τέσσερις. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πόσες τέσσερις είναι. Η ερώτηση είναι χθες. Με 15 σκούφους πάω στο σπίτι, γιατί ήρθα χωρίς σκούφο και πάω στο κεφάλι μου, ας πούμε. Και ήσασταν όλοι με σκούφους ωραίους. Γιατί ήρθα ξεσκούφωτος. Είσαι φίλος όμως. Έχω πει το πιο δυο φορές και δεν είπες αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, ξεβάστηκα. Και όσοι Τριβανίσιος. Ποιο είναι Τριβανίσιος χθες. Τριβανίσιος ακόμα το πισάκι δεν κρυώνει. Ο Παύλος πήγε να πει και θέλω λέει να ρωτήσω λέει ποιο και το πνίγει ο Παύλος. Το πνίγει μέσα. Λέει όχι δεν. Λέει παραμονεύεις. Ρε άτιμε λέει παραμονεύεις λέει στη γωνία. Είσαι ικανός λέει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν το είπα λέει όχι. Είπε λέει είσαι ικανός λέει να πάμε σε κηδεία και να πούνε παιδιά ποιο πέθανε και να πεις αυτός ένα μηδέν. Αλήθεια είναι. Ρε εσύ, το κάναμε τίτλο εκπομπής. Είμαι πολύ περήφανος για την επιλογή. Όταν ξεκινήσαμε τη Μεσημεριανή, τι όνομα θα βάλουμε. Λέω δεν υπάρχει άλλο όνομα, παιδιά. Αυτό είναι το. Ποιος αυτός ένα μηδέν. Είμαστε περήφανοι για σένα. Εμείς και εγώ για εσάς. Αυτά με τα μέλια. Να σταματήσουμε τα μέλια γιατί μπορεί να σκάσει μύτη ο Αρκούδης. Ο Αρκούδης, όπου και αυτή άμα έχει κάνει χερού και σαν τα Αρκούδας, όχο. Έλα, για πες, λοιπόν. Λίγο να το σοβαρέψουμε. Καταρχήν πρέπει οπωσδήποτε, όχι οπωσδήποτε, πρέπει ρε παιδί μου να κερδίσουμε την Κυριακή. Για πολλούς λόγους. Ναι. Για πολλούς λόγους. Μετά πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε νομικά, μπας και βρούμε το δίκαιο μας. Ναι. Και εις βάρος, παρεπτόντος, και εις βάρος της Μαρούπα θα κινηθεί νομικά, ο Βασιλόπουλος χθες. Ναι. Ναι. Απλά τι γίνεται τώρα. Το φοβάμαι γιατί. Από ποια άποψη το λέω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ. Δηλαδή μετά μια μεταγραφή ή μια αλλαγή να φύγει κάποιος, να έρθει κάποιος και να μην το ξέρει κεφαλή. Εννοείς στο ποδοσφαιρικό τμήμα ή στο νομικό, ας πούμε. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ρε παιδί μου. Στο ποδοσφαιρικό να γίνει καμιά μεταγραφή, κάποιος να φύγει, κάποιος να έρθει και να μην το ξέρει όλος. Είναι δυνατόν. Πώς είναι αυτό. Όχι. Αυτό το πάω σε σχέση Αυγενάκη Μητσοτάκη, φίλε. Καλά τώρα. Το ρωτάμε τώρα τα αυτονόητα. Όχι για την πρωτοχεία που λένε ναι, σε θα τον διώξει, όχι δεν ξέρει, δεν τώρα... ακούγες φωνές, ότι δεν ξέρει και τον έχουν βλέψει τον Μητσοτάκη και έχει σε δύσκολη θέση. Ναι, ναι, ναι. Και αφού δεν ξέρει, εγώ σου λέω το εξής Κώστα, άντε και δεν ήξερε. Ναι. Τώρα που έμαθε γιατί δεν τον πετάει έξω. Ακριβώς. Και επειδή όπως ξεκαταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει γίνει βασικά αυτό το πράγμα όλο, με διάφορους σκοπούς. Δεν είναι μόνο ένας σκοπός. Πρώτος είναι ότι σου ρίχνει λάθη και σένα. Δεύτερον, είναι ότι πάει αλλού οι κάμερες και ασχολούνται με άλλο θέμα εκτός από αυτό. Το μεγάλο, με το, ίσως πόσο το μεγαλύτερο θέμα της εγκληματικής. Πόσο καιρό το λέμε αυτό. Ελλάδα, πόσο άντα. Καιρό. Και χρησιμοποιώ πάντα την έκφραση γυρίζει λοιπόν, το κανόνι αλλού. Ο προβολέας, το φως πέφτει αλλού. Επικοινωνιακά είναι ήδη κερδισμένη, γιατί η Λάσο έχει δέσει και προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντα. Εντάξει. Λοιπόν, το άλλο, ότι από τη στιγμή που θέλουν να το περάσουν, δεν μπορούν, αν βγουν αυτά για την ομάδα τους, να μην τη σώσουν. Άρα φοβάμαι δεν ξέρω αν και σένα σε γλιτώσουν ή όχι. Δηλαδή, αν φάσουν έστω τους μείον, που και αυτό είναι ήττα. Αναγκαστικά, γιατί πρέπει αυτοί να τη γλιτώσουν. Γιατί με αυτά που βγαίνουν, ο υποβασμός είναι προ τον πυλών που λένε. Κάνε επίλογο, κάνε επίλογο, Κωστάκη μου. Τελευταίο, και ένα άλλο που έμαθα χθες καθώς έφευγα, γιατί συνάντησα έναν φίλο, ένα και μοναδικό που έχω γάβρο, ο οποίος από κατά είναι καλό παρά και αντικειμενικός, και μου είπε, εκτός με αυτό που έγινε, μου λέει, ήταν αν θυμάστε όλοι καλά και το έλεγε και ο Βασιλόπουλος και άλλοι πολλοί, ότι είχαν μια διαμάχη μεταξύ τους, κόκαλη Μαρινάκη. Και κάποιοι ήταν
με τους ΜΕΝ και κάποιοι με το ΔΕΝ και κάποιοι δεν θέλαν το Μαρινάκι. Ναι. Μετά που δεν έγινε αυτό και καλά ο Ξάνθη, ο Λεοπάουκ έτσι και το σώζουμε τον Πάουκ με την τροπολογία, ενώθηκαν όλοι μαζί με το Μαρινάκι. Σωστά, σωστά, αυτό σωστά. Από την Αθήνα. Έγινε Κωνσταντίνα για όλους αυτούς τους λόγους. Σε χαιρετώ, άντε, νίκη, σε χαιρετώ. Νίκη, διπλό την Κυριακή, μόνο αυτό. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, έρχονται Μπατμανίδης Κόλκας. Θα τα πούμε στις 2 εμείς το μεσημέρι. Γεια σας, ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα καίμε.